Τι έγινε, τι στηρίσαμε τις παραδόσεις. Τι εννοείς να τηρήσουμε τις παραδόσεις. Το τεινάξαμε το Μιλφέι. Έλα ρε σε γλαμάρες, είναι σε ατεινάξεις. Να ανοίξε εκεί πέρα το συνεργείο. Τι είμαι εγώ να ανοίξω το συνεργείο κλειδαράς. Επιχειρηματίας άνθρωπος, είμαι τον ίδιο υπάλληλο. Έφυγα! Έφυγα! Δηλαδή εννοείς ότι η Βίκη, δηλαδή εγώ και η Βίκη... Μάκη Κανονιέρη, το έκανε στο θαύμα σου, Θεσσαλονίκη, τα τρώμε εμείς αυτά ρε! Φίλε μου, σύντροφοι στην ομάδα και στη ζωή! Φωτί, φέρε μπύρες ρε, κερνάω εγώ! Φωτί, φέρε μπύρες ρε, κερνάει αυτός, έλα! Βίκη μου, στην κατάστασή σου να σηκώνεις βάρη, άστα σε μένα αγάπη μου, άστα σε μένα. Έλα Μάκη, έλα. Παιδιά, τι συμβαίνει? Έλα. Άρε κύριε Αποστόλη, άρε κύριε Αποστόλη, τι μας έκανες. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε καινούριο πρόεδρο. Όλοι μέσα, όλοι μέσα. Όλοι. Τι κάνεις ρε. Δεν έχω πιάσει μπάλα. Θα το γυρίσω στο βόλεϊ μου φαίνεται. Πρόσεξε τι θα κάνεις. Δεν σου πάρε. Προχώρα, θα τα πούμε στο σπίτι. Είχα πάει με άλλη γυναίκα και την πρώτη φορά. Άμα. Λάθος μέρος, λάθος γυναίκα. Την πάτσα, Μάκη, την πάτσα. Ξέρεις τι έγκλημα διέπραξες. Πάω ισόβια. Αυτό είναι λάθος πέμπτου χρόνου. Όχι μόλις παντρευτεί κανείς. Βάλε μια μπύρα. Καφέ δεν ήθελες. Όχι μπύρα, στενοχωρήθηκα. Εντάξει, Μάκη, εντάξει. Μη στενοχωριέσαι τόσο. Άσε με, άσε με. Το σέβομαι, Μάκη, το σέβομαι. Θυμάσαι τότε παλιά ο Διονύσης να είχε κανένα μπλέξιμο, όχι τίποτα σοβαρό, κάτι περαστικό. Κοίτα κόλλημα η γυναίκα. Για ξεπέτα μιλάμε, ε. Να δω. Άσε με να σκεφτώ, όχι. Έλα βρε Μάκη τώρα, κι εμείς φίλοι είμαστε. Δεν θυμάσαι να πήγαινε με καμία, ας πούμε, στο Λυκαβητό. Για ξεπέτα στο Λυκαβητό. Να δω. Άσε με να σκεφτώ, όχι. Έλα βρε Μάκη τώρα, ξέρεις και δεν μου λες. Για ξεπέτα πάντα μιλάμε, ε. Να δω. Άσε με να σκεφτώ, όχι. Αν το μάθει ο Μάκης, θα με ψάχνετε σε κανένα χαντάκι. Μάνα που σας βγαίνει σε καθήκια, πού να γιονίσεις. Μάκη, εδώ είναι, εδώ. Σπάξω, όχι, Μάκη, Μάκη, σταμάτα, αγόρι μου, σταμάτα. Τι έγινε, ρε, το σου αρέσει. Γιατί χασμουριέσαι. Δεν χασμουριέμαι, ρε. Χαλαρώνω. Ροποτζίδικο του κουτσού, το ξέρεις. Ναι, εκεί περνάω τη μισή μέρα. Πώς σας φαίνομαι. Α, ήταν κοντός ο Μακαρίτης. Για σήκωσε λίγο το χέρι. Ναι. Πάρα πολύ. Μάκη, εντάξει, πιες αυτή την πύρα και γύρνα σπίτι, γιατί ο Μίτσος ξέχασε τα κλειδιά του και εγώ είμαι έξω. Κατάλαβες? Βίκη! Κοίταξε να δεις, Βίκη, θα έρθω σπίτι όποτε γουστάρω εγώ. Και ας περιμένει ο μικρός, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει? Και να βάλεις το φαγητό στα μικροκύματα να είναι ζεστό μόλις έρθω. Άντε, μπράβο! Άμα δεν πατήσεις πόδι, δεν γίνεται τίποτα. Φέρω μια μπύρα, ρε Φώτη. Γιατί μας μαλώνεις, ρε. Συγγνώμη, ρε Σπύρο, παρασύρθηκα. Ναι. Γιατί καθόστε που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Θα τραγουδήσεις. Μάλλον. Πάμε σπίτι να παίξουμε με τα δώρα μας. Θα μ' αφήσεις και με. Διονύση, έλα να πούμε και ένα τραγουδάκι του Κραουνάκη που σ' αρέσει. Έγινε. Οχ. Τι έγινε, Μάκη? Τίποτα, μωρέ μου, πέσε βαριά γέμιση. Α. Μετά την Μπουρόπετρα να βγάλεις και μια Μαρμαρόπετρα. Α, μη λες τέτοια. Μια τόση δαπετρούλα και κόντουσαμε να τρελαθούμε εδώ πέρα. Δεν μου Σπύρο, τέτοιους πόνους ούτε υγιένα. Άντε, βρε, να σου ζήσει. Πώς θα το βγάλετε, πετρούλα? Εσύ, Μάκη. 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 Εσύ είσαι αδερφός μου. Κάτι παραπάνω από αδερφός μου. Είμαι περήφανος που είμαι φίλος σου. Είσαι ο πιο σπουδαίος και ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω συναντήσει. Να σου πω όμως, δεν βάζουμε κάτι πιο ζωηρό. Ο Σπύρος κοιμήθηκε. Σπύρο! Έλα, ρε Διονύση, μου φωνάζεις. Τον είχα ψιλοπάρει. Χορεύει και κοιμάται ο χαμένος. Ρε παιδί. Ρε, τι κάνει ο Θεός, όταν έχει κέφια. Ο πατέρας σου, εσύ! Ο πατέρας σου! Και ο δικός σου! Πότος! Νότος! Έλα, τι κάνεις, κορίτσι μου, χορεύεις. Έλα, έλα, κοριτσάκι μου. Δεν πάει, εντάξει, χτυπησες. Μίτσο! Τι κάνεις εδώ, ρε, κάτω, κάτω, ρε. Μπαμπά, δουλεύω εδώ πέρα, ε. Έχω πιάσει δουλειά και χορεύω. Τελείως, άνοιξε τηλεόραση. Ρε σε Σπύρο, κάνε κουμάντου. Στόμα είναι, ρε εσύ. Τε ποιο κόσμος είσαι, ρε Μάκη. Κοίταξε να δεις, δουλεύω όλη μου την κολοζωή. Δεν μπορώ να αγοράσω ένα εξοικικό, δηλαδή να κάνω τις διακοπές μου. Ξέρεις πόσο έχει δουλέψει η ζωή του, Μάκη. Σκασμός, Διονύση.
Το διαλύσαμε! Καλώς τον ανθεκτικό. Με έδιωξε από το σπίτι της. Καλά να πάθω που πήγα ο γάμπρος. Έλα μάκι μου, κάτσε εδώ, κάτσε. Ρελέν μου, δεν βάζεις ένα ουισκάκι γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Το βλέπω. Και κάτι έτσι να τσιμπήσουμε γιατί με τραβάζεις το μάχη μου. Τη στεναχώρια πάνε. Αφού είναι πτώμα, το βλέπεις. Άρεσε το μάτσο. Τώρα αρχίζει τώρα. Για βάζε. Για να το βγάλεις την μπουφάνσο. Μαριέ μου. Βέβαια, θέλει και δουλειά. Να βάλω άλλη μια μπύρα. Από το στόμα μου το πήρες. Μάλιστα. Κύριε Μάκη. Κύριε Μάκη. Σου είπα παράταμε. Δεν σε σπυρώ, βάζεις μια μπύρα ακόμα. Ακόμα εδώ είσαι αγόρι μου, δεν έφυγες. Κάτσε να πιω την μπύρα μου και αφύγω. Και ήρεμος αυτή τη στιγμή που ο πρώην της Ελένης είναι σπίτι σου και θα είναι και για τρεις μέρες μάλιστα. Ήρθε να δει τις κόρες του άνθρωπος. Α, μόνο τις κόρες του. Μίλα ρε Μάκη. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, μην ανακατεύετε. Ρε Σπύρο, είσαι πάρα πολύ περίεργος και οπισθοδρομικός. Μου σπάς τα νεύρα, το καταλαβαίνεις. Μίλα ρε Μάκη, πες κάτι. Σας είπα, εμένα μην με ανακατεύετε. Μάλιστα. Άλλες φορές με πέρα είμαστε όλα ανέκοτα, άλλο γέλια. Με ποιον να γελάσουμε, Διονύση μου, με ποιον. Μίλα ρε και εσύ, μίλα. Ρε Σπύρο, μη με ανακατεύετε. Ρε παιδιά, δεν πάμε σιγά σιγά. Ψόφο κάνει. Έτσι σε κάτσουμε ακόμα λίγο, θα βρουν τα κόκαλά μας οι επόμενες γενιές. Να πω κάτι, Μάκη. Δική σου ιδέα ήταν να έρθουμε εδώ αυτό το τριήμερο. Ρε παιδιά, δεν σας είπα να μην με ανακατεύετε. Πάμε. Πάμε. Δεν μου λέτε, ποιος θα τα μαζέψει αυτά. Εμάς μη μας ανακατεύεις. Τι θέλω εγώ και ανακατεύομαι. Η Ελένη. Έπεσε στην παγίδα. Σαν το ποντίκι στο τυρί. Σαν τη μύγα μες στο γάλασσα. Αυτά... Ένα περίεργο πράγμα. Έχω μια πέμπτη αίσθηση. Όλοι πέντε έχουμε εργαμένε. Μια έκτη αίσθηση. Μόλις τον είδα το κατάλαβα. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω. Σκεφτείτε. Σκεφτείτε, είπε. Δεν είπε κοιμηθείτε. Εγώ με αυτή να είναι. Ξαναπάω σχολείο. Παίρνω ένα πολιτήριο. Πτυχίο, μάστερ. Εγώ γίνομαι. Αστροφυσικός γίνομαι. Εσύ γίνεσαι άνεργος αν δεν σταματήσεις τις μαλακίες. Εσύ η γυναίκα είναι δασκάλα των παιδιών. Πώς θα σου φαίνονται ένας αλιάρης να τα λέει στη Βίγη, τι θα κάνεις τότε, ε? Θα του σπάσω τα μούτρα. Πώς τα λάει στο συνέστημα. Έστω φώναξε την αστυνομία. Γιατί άμα τη φώναζε δεν ερχότανε. Μην ανακατεύετε την αστυνομία. Δεν θέλουν τέτοια αυτοί. Τι θέλουν αυτοί, ρε Μάχη. Πρέπει να πας εκεί και να τους φοβερήσεις. Εσύ στα νιάτα σου φοβόσουν κανέναν. Έχει δίκιο σε αυτόν, Διονύση. Δεν θέλει τέτοια, Σπύρο. Τι θέλει, ρε Μάχη, πες μας. Πρέπει να πας εκεί και να σταθείς απέναντί τους. Να τους κοιτάξεις ίσια στα μάτια. Το ξέρω από το καράτε αυτό. Είναι το βλέμμα της τίγρης. Ξέρεις πόσο αναμετρίονται οι τίγρες και τα λιοντάρια. Θύμισε μου. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ο τίγρης, κάθεται. Και παραγγέλει μπύρα. Τώρα, άμα θέλετε, πακούτε. Διονύση, τα παιδιά, τον πατέρα τους τον εβλέπουν ήρωα. Όπως βλέπει εσένα ο γιος σου. Ακριβώς. Το βασικό στο καράτε, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι το βασικό. Κοιτάς τον άλλο στα μάτια και τον ξεραίνεις. Για κοίτα εμένα. Κάτσε ρε μάτια. Κάτσε ρε Διονύση. Σύμφωνα το ρόμπαλο. Ναι, έλα Ελένη μου, τι γίνεται. Πώς είναι ο καιρός στην Αμερική, καλά. Γιατί εδώ μαζεύονται σύννεφα. Θα ρωτήσεις και για το χρηματιστήριο, φέρ το τηλέφωνο εδώ. Έλα αγάπη μου, τι γίνεται. Ναι, καλά. Πώς είναι ο Αντώνης, πάει καλύτερα. Και εγώ καλά είμαι εδώ, με το Μάικ και το Σπύρο. Ποτέ δεν έχω περάσει καλύτερα. Και η μικρή κοιμάται, η μεγάλη διαβάζει. Όλα εντάξει. Και εγώ σ' αγαπώ, μωρό μου, σε φιλώ. Έλα, γεια, γεια, γεια. Η μαμά ήταν. Η μαμά, όλα πάνε πολύ καλά. Εμείς θα βγούμε λίγο έξω και ξαναγυρίζω αμέσως. Έχεις κάμερα στο κινητό. Έχω. Άνοιξε την. Γιατί? Άνοιξε την. Έλα, ρε, προχωρά. Φέρ το ρόπαλο εδώ, εσύ, ρε. Τι το χαμηλώνετε με το καλό, τι το χαμηλώνουμε εμείς με το κακό. Διάλεξε και πάρε. Κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με στα μάτια. Μην αφαιρείσαι. Σε λίγο σου έρχεται μια λαβή. Σότοκαν! Όπα! Μιλάμε για ξένες γλώσσες. Κάτσε ρε μακιά. Εγώ λέω να πάμε σήμερα να τους εφηδιάσουμε. Τι λες, Μακί? Κάτσε να δω τι έχω να κάνω σήμερα. Σήμερα θα πάμε! Σήμερα! Μακί, συγκράτησε λίγο τις ορμές σου. Προσπαθώ να γεννήσεις! Προσπαθώ! Αυτό είναι! Μην τον γρίεψω μάλλον. Πού, τι να με φάγατε χθες. Για κοίταξε με καλά. Βλέπεις τίποτα. Oh. Φοβηθήκες. Κοίτα κάτι. Τι είδες. Αλκοολισμό πρώτου βαθμού. Δεν θα χωρέσουμε όλοι εδώ. Αφήστε. Θα οδηγήσω εγώ. Ελάστε. Μάκη, τι γίνεται, έχεις ακόμα το βλέμμα της τίγρης ή έχεις αλλάξει ζώο. Άσε με ρε Διονύση, άσε με. Με παρασύρατε και τώρα μου κάνετε πλάκα. Ούτε στρώμα. Σκάστε ρε! Βασίλες φωναχός σου, χωτάρου ζωτμέι, πάτο και φέκετε πόντοτ. Τι ήξερα. Ευκύγιο βουνό, κερεστές ζωτήλετ φωναλότ, ομοιός ελέντη χόλ. Συνεχίστε, συνεχίστε, μην με κόβετε πάνω στο καλύτερο. Γερμεκ εβόντε, γερμεκ τελέν, ρεβιδέν, υποτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά που μου είπατε, μου άνοιξατε τα μάτια. 2 ευρώ. Αυτό δεν το κατάλαβα. 50 ευρώ, κύριε.
Πιάστο ρε, πιάστο. Τι έγινε ρε Μάγη, βουλιάξε τα καράβια σου και είσαι έτσι. Είμαι έτσι, γιατί συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα, Διονύση, και πρέπει να συζητήσουμε εμείς οι δύο. Να συζητήσουμε, γιατί να μην συζητήσουμε, τι έγινε. Δεν μου λες, κουμπάρε. Οχ. Εκείνο το βράδυ που ανεβήκατε με τη γυναίκα μου στο Λυκαβιτό, τι ακριβώς κάνατε. Του είπε και μία καφετζού και μία αυγουλού και μία χαρτορίχτρα και ένα μέντιουμ. Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση. Μήπως με περιέγραψαν κιόλας, ψηλός μελαχρινός. Κοντινός μου άνθρωπος είπε με επιχείρηση και κρατάει σπαθί. Δεν κρατάω σπαθί, κρατάω κουζινομάχαιρο και θα σε πάρω στο κυνήγι για να συνεχίσει τις μαλακίες. Ρε, επικοινωνείς με τον ανύπαρκτο εγκεφαλό σου. Δεν αστείευομαι, Διονύση. Το συνεχίζει, ρε. Γιατί έχω μόνο ένα παιδί, ενώ με τη Βίκη προσπαθούμε κάθε Σάββατο πρωί ανελιπώς. Σάββατο πρωί δεν πιάνουν ποτέ οι γυναίκες. Γιατί? Γιατί είσαι ηλίθιος. Κάτσε και υπολόγισε. Τι μήνας ήτανε τότε στο Λυκαβιτό? Πού να θυμάμαι ρε Μάκη τι μήνας ήτανε? Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Είναι σίγουρο αυτό? Καλοκαίρι ήταν τότε να βγουν το αίμα. Σε πήρε χαμπάρε ακόμη, ξεδουλεύει ρε. Τι μήνας ήτανε τότε? Ιούλιος. Αύγουστος. Αύγουστος. Και 9 μήνες? Απρίλιος. Μάιος. Μάιος. Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Να μας ζήσει. Κι εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί? Γιατί είμαι στήρος. Δεν είσαι μόνο στήρος, είσαι και ανίκανος. Κι από αυτό. Ναι. Σούπα, σούπα. Φωτί. Πιάσε μια μπύρα! Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχει πέσει η δουλειά στο μαγαζί. Και θα πέσει κι άλλος, κάσε! Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Εγώ απ' έξω μου είμαι γρήγορος δραστήριος δουλευταράς. Τι είσαι? Γρήγορος δραστήριος δουλευταράς. Αυτό ήθελα να το άκουσα καλά. Να μας πήρε Σπύρο και ο Τζίτσιφας. Τζίφος, στήρος είμαι! Και εγώ που έκανα όνειρα για το Μιτσέκο μου. Να τον έχω εκεί πέρα στο συνεργείο. Ο Μάκης Κοντζάμπασης και ιός. Καλό που είναι Μάκη, χορταστικό είναι, αλλά το παιδί να καλύπτει κάτι άλλο. Τι, δηλαδή πρακτικός μηχανικός θα γίνει, θα πάει στο πανεπιστήμιο. Χα! Είναι και πατέρας του γιού μου τώρα. Να σου δώσουμε και τα έξοδα σπουδών και το φροντιστήριο και το μηχανάκι και το ντύσιμο. Μήπως θέλεις και τη Βίκη? Να σου δώσουμε και τη Βίκη, να κάνεις χαρέμι. Αλίπασα! Έλα ρε, έλα, είναι μαγαζί είναι εδώ ρε. Είμαι πατέρας ή δεν είμαι! Έλατε! Να! Προχώρα, κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ, θα σε πάρει χαμπάρι Βίκη. Κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ. Δεν θέλω καφέ! Τι θέλει? Θέλω μπύρα! Έχει πιει 4 βαρελιά μπύρες, τέλειωνε ρε. Πρέπει να το μάθουν όλοι ότι είμαι ένας άχρηστος, ένας ανίκανος. Τα ξέρουμε αυτά. Και το παιδί πρέπει να μάθει ότι εσύ είσαι ο πατέρας του. Και αυτή η σιγανά παπαδιά να ξέρει ότι τα ξέρω. Μη μας περνάει για μαλάκες! Και η Ελένη! Ας την Ελένη απέξω, δεν έχει καμία δουλειά η Ελένη. Γιατί? Εσύ δεν έτρεχες με τη Βίκη στο Λυκαβιτό! Θυμάμαι αν ήταν η Βίκη, τα είχαμε την κόρη της φουρνάρης σας τότε. Τι! Απατούσες την Ελένη με τη Βίκη και τη Βίκη με τη φουρνάρη σας! Απατούσες τη Βίκη μου! Αυτό δεν θα το δεχτώ! Κοιτάξτε τι μας ήρθε. Γιούχου, αγόρια, ήρθε το αυγουλάκι σας. Όχι πάλι ρε γαμώτο, πέρασε κιόλας ένας μήνας. Ποιος θα έρθει πρώτος? Ρε εσείς, ποιος θα πάει τώρα? Εγώ δεν μπορώ, καπνίζω, είμαι αμφιγιεινό. Ρε εσύ, πιάσε άλλη μια μπύρα. Εγώ είμαι εδώ για σένα, μωρό μου. Το σώμα, στήθος μάρμαρο, ας τους μελάτους. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε? Αυτό το Άριο είναι δικό μου, μωρή παλιογαλότσα. Μίτσο, πώς τον λένε το πατέρα σου? Μάκη!
Λάθος απάντηση. Αυτή είναι η σωστή απάντηση που έδωσε το παιδί. Όχι, Διονύση. Η σωστή απάντηση είναι... Αυτό που είπε το παιδί είναι η σωστή απάντηση. Όχι, Διονύση. Η σωστή απάντηση είναι Διονύσης Μαυροτσούκαλο. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ας το παιδί να φύγει. Ας το παιδί. Πάμε. Πάμε, έχουμε γίνει ρεζίλη. Προχώρα. Έχω να βγει στα μπαλκόνια και με σκητάνε. Μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην κοιτάς, κάτω το κεφάλι. Έκανα εξετάσεις, είμαι στήρος. Όχι, Μάκη μου, δεν είσαι στήρος, μαλάκας είσαι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι αυτό είναι. Τελείωσε το θέμα. Δεν τελείωσε. Σε τρώει και σένα ο κόλος σου. Αφού είμαι στήρος, τότε ποιος είναι ο πατέρας του γιού μου. Το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εγώ με άλλον άντρα εκτός από σένα και αυτό το λίγο που δεν ολοκληρώθηκε δεν έχω πάει. Είχα ζει η ηλίθια, η βλαμ. Και τότε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο παιδί, ε. Κάτσε για να τρελαθώ. Αυτό το χαπάκι που παίρνω κάθε βράδυ, γιατί το παίρνω, Μάκη? Γιατί το παίρνεις, Μίκη? Γιατί έχει το στομάχι της. Έχεις το στομάχι μου, Μίκη μου. Να, Μάκη μου. Βρε ηλίθεια, αντισυλληπτικό είναι. Το παίρνει η γυναίκα για να μοιάς παιδί. Α, ναι. Μίκη! Δικάκι! Γύρω άνθρωπο θαύμαζε την Αθήνα. Τι τον έφερε αυτό, δεν απαντούσε το 166. Μάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ε. Σε ευχαριστώ! Μόνο ευχαριστώ! Που κατέβηκα τον κρεμό μου στα σκοτάδια! Το πόδι είναι, Μάκη, δεν το χέρι. Που κουβάλισα 100 κιλά μου σχάρι στην πλάτη μου. Που έβαλα ρεύμα στην μπαταρία επειδή είχατε αφήσει τα φώτα μία ώρα αναμένα, που σας έτρεχα στο κάρ. Εντάξει, εντάξει. Είχε ανέβει πάνω σε ένα αντίγωνο μου, απαγγείλει ένα πείμα που είχε γράψει για μένα. Ο συναγερμός του αυτοκινητού. Όχι, ο Μάκης ενθουσιάστηκε, τι κάνει έτσι. Έγραψες πείμα. Γι' αυτό έπεσε στον κρεμό, ούτε το τυχάκι δεν σ' ανέχτηκε. Θα το λέω αύριο στο συνεργείο, θα πεθάνουμε στα γέλια. Καληνύχτα, Διονύση. Περαστικά σου ευχόμαι. Μην ταράζεσαι, μωρό μου, έπρεπε να τοποθετήσει. Εσύ ρε, πώς και δεν πίνεις μπύρα. Αμάν, τι ρε. Όχι, το ξεχάσα, ρε. Ρε Φώτη, βάλε μια μπύρα, ρε Φώτη, βάλε μια μπύρα, ρε. Κοίτα τώρα, Μάικ, τι θα παθαίνω. Είδες με αυτά και με αυτά με βγάζεις από το στόχο μου, ρε. Τι έγινε, προλάβα τα νούμερα ή... Ο Μάκης είναι ο κουμπάρος του αδερφού μου. Ο Μάκης είναι η μασκότ του μαγαζιού, κατάλαβες. Όλη μέρα εδώ είναι. Λοιπόν, η Λίλα μου, Μάκη. Γεια σας. Χάρηκα. Φώτες πως το κατέβασε όμως το τζινάκι, ε. Μονορούφι. Περίεργο. Έλα, μιλάς για μονορούφια. Έχεις πει 140 βαρέλια μπύρες. Και δεν έχεις πληρώσει ποτέ. Φώτη, πάλι μια μπύρα, ρε. Πειρό. Τι έκανα, ρε παιδιά, τι έκανα. Να ρωτάς εγώ τι θα κάνω, θα πάμε σπίτι. Προχώρα. Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πιάσκα μια μπέρα. Ας την πειρα, είναι σοβαρό αυτό που θα σου πω. Στο σπίτι το κάνετε μπάνιο, εσύ και ο Μίτσος, την πόρτα την έχετε ανοιχτή ή κλειστή. Γιατί ρωτάς? Έχει τεράστια σημασία αυτό. Αν θες να κρατήσεις την οικογένειά σου ενωμένη και ο γιος σου να μην γίνει τίποτα, ξέρεις, ωραίο το φουστανά έξω, Γιώργο μου. Τι είναι αυτό? Να μην γίνει γκέι, ρε παιδί μου, να μην έχει σεξουαλικά προβλήματα, ένα είναι ο τρόπος. Να κυκλοφορείτε στο σπίτι γυμνή. Ναι, μου το είπε ο Παύλος, ο ψυχολόγος σου, το ξέρεις τον Παύλο? Όχι. Από του κάτω επιστήμονε μου λέει, Διονύση, ξεβρακωθείτε όλοι. Ενδιαφέρον αυτό. Για πιάσκε τα αυγά. Τι είναι, 5 μέτρα να πας και 5 να έρθεις. Μάκη, πρέπει να σου πω μερικά πράγματα. Όταν λέμε 5x5, δεν είναι 5 μέτρα έτσι και 5 έτσι. Είναι 5 παίκτες από τη μία, 5 από την άλλη. Α, ναι. Μόλις βρούμε ομάδα να τσακίσουμε, θα τον κάνουμε τον αγώνα και θα παίξουμε 2 αγώνες, τον ένα μετά τον άλλον. Εγώ μέσα είμαι. Γιατί να μην είσαι μέσα, πώς θα τρέξεις. Φώτη, πιάσε μια μπέρα, ρε. Τι, άρχισε από τώρα το ζέσταμα. Ε, βέβαια. Ένας αγώνας 50 ευρώ, πάμε. Εγώ βάζω 100, τα έχεις. 200 ευρώ. Δεν παίζουμε πόκα. Τι να σκεφτούμε. Εσύ δεν λες, χρειάζεται ψυχραιμία, τύχη, τεχνική, εμπειρία. Ναι, την αντοχή την ξέχασες όμως. Πώς μου διέφυγε η αντοχή. Ρωσε Φώτη, βάλε μια. Τον πίστα σε καριδώσω. Ξέρεις εσύ, μωρέ. Κάτσε κάτω, ρε. Έχουμε αγώνα αύριο. Για το ματς, μη φοβόσαστε. Εγώ είμαι σε τρομερή φόρμα. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Λοιπόν, επειδή θα πάμε για προπόνηση να ανεβάσουμε λίγο το ηθικό μας. Πάμε να πούμε το σύνθημά μας. Ποιο είναι το σύνθημά μας? Αίτητη, αγόρι μου. Λοιπόν, 1, 2, 3. Έλα ρε Διονύση τώρα, πω δεν βαριέσαι. Τι κέφια είναι αυτά. Δινήσουμε αυτός γιατί είναι πίσω από τον πάγκο μας. Αυτός μια μέρα θα μας πάρει το μαγαζί, θυμίσου του. Μπαμπά, πρόσεχε το πρόβλημα στη μέση. Είπες κάτι? Λέω, μου θυμίζει το μέση. Α, μου το έχουν ξαναπεί αυτά. Δεν ζει εκεί πέρα. Διονύση, επειδή έχω μεγάλη απώλεια υγρών, πάω για καμιά μπύρα. Θέλεις τίποτα?
κάνετε, ρε, πάτε καλά, ρε. Εγώ. Μια φορά κατάφερα το Μάκη να πάμε και ρεζίλ με έκανε ροχάλιζε σε όλη την παράσταση. Πού πήγε η δίκη, στη θέση του Διονύση. Έκανε αλλαγή το Διονύση και μετά λένε ότι φταίει ο πρόεδρος. Ο ένας είναι σκηνοθέτης, ο άλλος νέος ηθοποιός. Πρωτοποριακό θέατρο κάνουνε, τίποτα κουλτούρ μουλτούρ. Κουλτούρ, πώς το πες αυτό, αλλά... Πώς προσεγγίζετε ένα ρόλο? Δεν υπάρχει ρόλος. Ο ρόλος φεύγει και μένει ιδεολογία. Έχετε τη φήμη ότι οι γυναίκες σας ακολουθούν σε κάθε σας βήμα. Θα τους σκοτώσω, ρε! Είμαι εραστής. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Έτσι γεννήθηκα. Τι λέει αυτό! Δεν είδα πολύ. Έλα, μωρέ, στάξτε τα μάτια του κόσμου αυτά, αφού ο άνθρωπος είναι... Ξεχνάτε το τελικό κυπέλλο. Την πορεία που... Τι είναι, μωρέ! Αδερφή, ρε, ολόκληρο χορευτικό, δεν το κατάλαβες. Θα την πιάσω από το μαλλί και θα την κλείσω μέσα. Δεν πάνε αδελφές, ξαδέλφες, δεν πρόκειται να τις ξαναδείς ποτέ! Βγαίνουμε για δεύτερο χρόνο. Πιάσε μια μπύρα. Εσύ, με όλο το σεβασμό. Αλλά αυτός πρέπει να την γουστάρει την Ελένη. Γιατί η Ελένη είναι καλή. Τι καλή δηλαδή, πολύ καλή. Τι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Έτσι είναι, άμα... Εσύ, μου έκανες εξάπορτο. Α, πότε έγινε αυτό το εξάπορτο? Όσα μιλούσα μου έκανες εξάπορτο. Άμα σχολείσαι ανεβαίνω στη σικιά και πουλώσει ένα κλαδιά, τις τρώω στις πόρτες σου. Παίζε, Μάκη. Τι να παίξω, αφού μου έκανες εξάπορτο. Θέλω να παίξω εγώ. Φωτή. Πιάσε ένα πήρα στο Μάκη. Από το στόμα μου το πήρες, Διονύση. Εμένα στο μυαλό μου. Πάλι έκανε εξάπορτο. Πότε έγινε εξάπορτο, χαμπάρι δεν πήρα. Αφού δεν το ξέρει το παλιό παιχνίδι, τι θέλει και. Εγώ έπεσα τάβλη πριν γεννηθεί εσύ. Κύριε Μάκη, τι δύο τελευταίε αργίε τι έπαιξε πολύ εραστεχνικά. Εγώ έπεσα τάβλη πριν γεννηθεί εσύ. Έλα, Ελένη μου, περίμενε. Εσύ, έχει κάμπινγκ στην εικόνα. Γεια σα. Εσύ, δεν μου απάντησε. Έχει κάμπινγκ στην εικόνα ή δεν έχει. Εσύ δεν έχει πάρει σπίτι στην Αζίγμα. Αυτό μου είχε διαφύγει τελείω. Ενώ τα άλλα τα ελέγχει καλά, ε. Ρε Συμφωτή, πιάσε μια μπύρα. Μπύρα! Πού τα έμαθες εσύ αυτά, ρε! Άκου, μπύρα! Ρε Συμφώτη, πιάσε μια μπύρα, ρε. Αυτή ζεστάθηκε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε. Στο καλό να πάτε. Γεια σας. Γεια σας. Ρε εσύ, πόσα λεφτά πήρε αυτό? Θυμάσαι. Σαν τέτοια μέρα, τέτοια ώρα περίπου με πιάσαν οι πόνοι. Και εγώ ήμουνα με τους παράγοντες της ομάδας. Δεν κατάφερα να σε βρω πουθενά. Τότε βλέπεις δεν είχαμε και κινητά. Τσακωνόμασταν με τον πρόεδρο. Θεός χωρίστον. Πήρα ένα ταξί και πήγα στο νοσοκομείο. Και εγώ γύρω σε σπίτι και δεν σε βρήκα. Έπεσε και κοιμήθηκε σαν βόδι. Και την άλλη μέρα ήρθε η μάνα σου, μπήκε μέσα και με μούτσωσε. Για το καλό, λέει, επειδή έκανα τέτοιο πέδαρο. Να μην με μαθιάσουν. Μάκη, θέλω να κάνουμε ένα κοριτσάκι. Πότε? Τίποτε, Μάκη μου, όσο προλαβαίνουμε, γιατί σε λίγο και να θέλουμε δεν θα μπορώ. Έλα ρε Βίκη, δεν μπορώ πάλι να τρέχω για Λαγκέρδερ και Σαρδέλες κάθε βράδυ, με έχεις χάνει τότε. Οκ. Τότε να υιοθετήσουμε. Τι να κάνουμε? Τόσα παιδάκια στον κόσμο πεινάνε και ζητάνε μια ζεστή αγκαλιά. Και ζητάνε δηλαδή συγκεκριμένα τη δική μου την αγκαλιά. Ρε Σιμάκη, το ξέρεις ότι στην Κίνα δεν τα θέλουν τα κοριτσάκια. Είναι βάρος για τους γονείς. Α, και κοριτσάκι και κινεζάκι. Άσε μας ρε Βίκη. Γιατί άσχημα θα είναι? Άσε μας ρε Βίκη. Ρε Μακούλη, κάτσε λίγο να το συζητήσουμε. Βίκη, θα πάω στην κουζίνα και θα πίνω μπύρες, εντάξει? Ότι. Ναι, θα βάλω μια μπύρα. Να το δεστώ από εγώ. Ήρθε ο γουρλής, ο κου... Δεν με πειράζει ρε εσύ αν θα είναι εισαγόμενο δικό μας. Το θέμα είναι δεν μπορώ να μπαίνω πάλι σε αυτή τη διαδικασία να πούμε. Να αλλάζω πάνες κάθε βράδυ, να δουλεύω και τα Σάββατα για να τα βγάλω πέρα. Ας τα Σάββατα, Μάκη. Ας τα Σάββατα. Δούλεψε τις άλλες μέρες και ας τα. Και ξέχνα τα ανέκδοτα με τις ξανθές. Εγώ. Πού τι είπα εγώ ανέκδοτα με ξανθιές? Άιτε φύγε από εδώ πέρα, έχω να δουλέψω. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Γιατί οι ξανθιές αλλάζουν την μπάνα του μωρού κάθε μήνα? Γιατί γράφει πάνω βάρος έως 8 κιλά. Δεν τρώγεσαι πια. Τι ανεκέφαλε. Είπες κάτι, Βικάκι μου? Φράγκο δεν θα παίρνεις, ρε. Όλα τα λεφτά θα πηγαίνουν σε πάνες, κουδουνίστρες, πιπίλες, καροτσάκια, κουβερτούλες. Κούνιες. Κούνιες. Θα τρελαθώ. Δεν μου λες, ρε Διονύση, να σε ρωτήσω. Ναι. Για να συνεννοηθούμε με τα μωρά, πρέπει να μάθουμε και κινέζικα. 5-6 λεξούλες πρέπει να τις μάθουμε. Λοιπόν, παιδιά, βρείτε μία λύση να γλιτώσουμε την υιοθεσία. Πολύ απλά. Θα βγάλεις την καφρίλα που έχεις μέσα σου και όσοι εξυπνάδα διαθέτει το κεφάλι σου και η κοινωνική λειτουργός όχι μόνο δεν θα σου δώσει παιδί, ούτε καλησπέρα θα σου λέει. Δεν το βλέπω, Σπύρο μου, δεν το βλέπω. Συγκεντρώνουμε πολλά προσόντα. Όπως? Η Βίκη καθηγήτρια, εγώ επιχειρηματίας. 10 θα μας δώσουν, όχι ένα. Η Βίκη καθηγήτρια, εσύ? Επιχειρηματίας. Για σένα λέμε πάντα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Όχι, γιατί νόμιζα ότι μιλάει για κάποιον άλλον. Πάω να πάρω ένα κινέζικο λεξικό να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε πιο εκεί για τη στάζη.
Είμαστε παθιασμένοι με τη δουλειά μας. Ναι. Εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ στο συνεργείο είμαι. Εδώ στο σπίτι ερχόμαστε ίσα ίσα για ένα φαγητό και έναν ύπνο. Να το καλό παράδειγμα. Ο Μάκης. Ο Μάκης δεν πίνει ποτέ μέσα στο σπίτι και μπροστά στο παιδί. Θέλει να πιει, έρχεται εκεί στην πιραρία που έχουμε τον αδερφό μου, πίνει καμιά σαρανταριά μπύρες τζάμπα και μετά δεν μπορεί να φύγει και κοιμάται εκεί μέσα 3-4 μέρες. Εμείς δεν έχουμε συναγερμό. Το Μάκη έχουμε. Τι μου λέτε. Εγώ είμαι υπεύθυνο άτομο. Θες να πιεις, κύριε, έξω από το σπίτι. Και ως υπεύθυνο άτομο που είμαι, τις ρίχνω και τις πάπες μου. Δεν θα μου γίνει εμένα ο γιος μου ρέμπελος. Μέρα παραμέρα θα το φάει το μπερτάκι του. Λυγάκι. Καθόμαστε, πάμε να το πιάσουμε στα χέρια σου! Άντε πάμε, γιατί έχω καιρό να δείξω το βλέμμα της τίγρης. Όχι, κατάλαβα πάλι εμάς, εντάξει. Πάμε, ρε. Άντε, Γιώργια! Ξέρει που θα πάμε. Θα μπει να ρωτήσει τώρα. Πού μένει αυτός ο τύπος? Προχώρα, καπετάν τίγρη, προχώρα! Έλα. Γιονύση, το νου σου, ε? Στα διάλαβα, παπέρα. Πάμε για καμιά μπύρα εμείς. Δεν πάμε. Έτσι σουρώσει τίγρη. Μίτσο, όπως είπαμε. Τι του είπες του παιδιού? Να μην ξεχάσει τα προφυλακτικά. Τι να του πω, ρε Βίκη, σε νησί πάει το παιδί. Όχι αποστολή στο φεγγάρι. Εσείς με ποιο. Και αν πάει καλά η επιχείρηση, το κάνω franchise αλυσίδα με καντίνες. Και θα επεκταθώ και στην Ευρώπη. Ωραία. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, παιδιά. Διονύση, σ' ακούω. Πιάσε μια μπύρα. Σπύρο, κι εγώ σ' ακούω. Σώθηκα με αυτό που σκέφτηκα. Ποιους είπες κλέφτες, ρε! Ποιους είπες, ρε τρακαδό, ρε, δεν έχεις πληρώσει τον καφέ ούτε μία μπύρα! Εγώ δεν έχω πληρώσει. Εγώ δεν έχω πληρώσει. Εσύ, ρε, βλέπεις κανέναν άλλον. Εγώ δεν έχω πληρώσει, ρε. Όχι, εγώ ποτέ πληρώσα. Θες να πληρώσεις, αγόρι μου? Ωραία. Ναι, λέγε μου, γιατί έχω και δουλειές. Χρέη Μάκη τα τελευταία 3 χρόνια. Μπύρες. Τι λέω εδώ. Και μπύρες. 1.275 ευρώ. Ωραία. Χρέη μαυροτσούκαλων τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Λάδια, μπουζί, φίλτρα, μικρογρατζουνιές. 1.225 ευρώ. Σας χρωστάω 50. Και για να ξέρετε ότι ο Μάκης πληρώνει 20, 40, 45. Σας χρωστάω 5. Και προπό στοίχημα τα τελευταία 3 χρόνια δεν ήταν να βάζει το χέρι σου στην τσέπη. Τα βιολογικά κάρβουνα στο σπίτι που ερχόσουν και κόντευε να φάσει την πισταριά, ποιο τα πλήρωνε? Δεν κατάλαβα. Χρωστάω κι άλλα. Ας γυμναστικέ χρωστάω κι άλλα, Τέλειωνε με αυτήν την ιστορία. Τώρα που το θυμήθηκα. Τι κάνε. Το αυτοκίνητο τη δασκάλα που έριξε ο γιο σου στον κρεμό και έφερα τον κερανό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λαμαρινοδουλειά, ψαλίδια, φανάρια και βάψιμο. Σιγά το βάψιμο που έκανες. Δεν κατάλαβα, αυτό δεν ήτανε βάψιμο, ήτανε μακιγιάζ. Άσε μας, ρε Μάκη, και δεν το έριξε ο γιος μου. Ο γιος σου οδηγούσε και ξέχασε να βάλει το χειρόφρενο. Ναι, αλλά για αγκωμένο δουλειά στο γιο σου. Δεν κατάλαβα, αγόρι μου, θα πληρώσουμε τώρα και τα κερατιάτικα. Τα δικά μου τα κερατιάτικα. Ή τα δικά του τα κερατιάτικα που πάει η γυναίκα του και κάνει παιδιά με τραγουδιστές. Τι είπες, ρε, πιανού η γυναίκα να κάνει παιδιά με τραγουδιστές. Για δικιά μου, ρε. Ελένη, με αυτός λέει ότι κάνεις παιδιά με τραγουδιστές. Πως μ' αρέσει να δέρνονται οι άντρες, πως μ' αρέσει. Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Μάκη, πάμε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Όχι, ρε, δεν τρεπόμαστε. Γεια. Ήρθα. Εδώ έχω συνηθίσει να πίνω την πύρα μου. Και από εδώ και πέρα θα πληρώνω κιόλας. Μια μπύρα μεγάλη, παρακαλώ. Ελά, ρε, παρακαλείς και αηδίες. Παρακαλείς. Μου βάλεις και λεφτά. Βάλτε μια μπύρα. Άντε, ρε. Βάλε μια μπύρα εκεί πέρα να πιούμε στην υγεία μας. Στη φιλία μας, ρε, την αθάνατη. Στην υγεία της φιλίας αθάνατη θα τσέπωσε γρήγορα. Τι έγινε με την Ελένη, θα κάνετε κανένα μωρό? Δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξουν συνταρακτικά τα πράγματα. Καλημέρα. Ω, καλώς τον Παύλο! Καλώς τον Παυλάρα, την ψυχολογάρα μας! Βάλε μια μπύρα στον Παύλο μας. Ε, όχι, τόσο πρωί. Σε παρακαλώ! Βάλε μια μπύρα στον Παύλο! Γαλαντόμος ο φίλος ο παντοτινός. Να ψήσουμε την Ελένη, να κάνουμε κανένα παιδάκι. Μην κουβαλιστούμε εκεί τζάμπα, ε, Παυλάρα, μεγάλε! Ρε εσύ, Παύλε μου, να φέρω κι εγώ τη δικιά μου, να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε.
Γιατί έχει πονοκέφαλο? Και γιατί να μαρσάρετε? Σβήσε, σβήσε, δεν... Δεν είναι. Παύλε, ας τα μαγνητικά πεδία και πες μου τι θα γίνει, θα μαρσάρουμε? Θα μαρσάρετε, Μάκη. Πάντως εγώ, αν δεν μαρσάρω και δεν το τρέξω το εργαλείο, δεν φεύγω από εδώ μέσα. Θα μαρσάρετε, Μάκη, είπαμε, θα μαρσάρετε. Εμείς είμαστε 18 χρόνια μαζί. Ε, γατούλα, τη φωνάζω γατούλα. Αρέσουν κάτι τέτοιες γυναίκες, ψιψίνα μου. Μάκη, συγκρατήσου το, σε πάρει θα σε σκώ. Ομπά. Τι κάνεις εδώ, ρε χάμενε? Τι να κάνω, ρε Διονύση, με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Πού να μείνω, στον δρόμο? Εσύ γιατί κοιμάσαι? Είχα υπνίες και είπα να δω κάνω ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση. Ζεσταίνεσαι? Όχι, λέω να πέσω μαζί σου. Α, ωραία! Α, πολύ ωραία! Έτσι, μπράβο. Α, αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ελένη, κοιμάμαι, είμαι σένα, το ίδιο είναι. Στη μυσική σου αγόρμη, δεν σχέρω. Έτσι, μπράβο. Α, αυτό είναι. And I give a bit of to you. And your eyes like a laser. Έτσι θα κοιμηθείς, διαγώνια, θα πιάσεις όλο το διβάνι. Μ' αρέσει να τεντώναμε, ρε Διονύση. Ρε εσύ, γιατί δεν πάει να ζητήσεις συγγνώμη από τη Βίκη? Και να πάω, νομίζεις θα μου ανοίξει? Οπότε θα κοιμηθείς εδώ, γι' αυτό περιορίζεις προς τα εκεί. Άντε, μπράβο. Αυτές είναι στιγμές, όχι αστεία. Τι ζητάω, ρε Μάκη, ζητάω πολλά. Τι ζητάς, ρε Διονύση? Α, κοριτσάκι. Ένα μωράκι έτσι, να μου μοιάζει. Διονύση, θα σου καθόμουν εγώ, αλλά πρέπει να κοιμηθώ. Πρέπει να ανοίξω νωρίς το συνεργείο αύριο. Μα τρίχιασα τώρα. Πάω να πιω μια μπύρα. Εσύ θες τίποτα? Για, παιδιάτικα. Αγάπη μου. Μωράκι μου όμορφο. Κεράκι μου όμορφο. Τι γίνεται εδώ? Τι? Μου γλύψε το χέρι. Πεκινουά, είσαι γλύψε τα χέρια εσύ? Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Η μία κατεβαίνει, τρίβεται πάνω μου και κάνει γουρ-γουρ-γουρ. Ο άλλος κατεβαίνει και γλύφει τα χέρια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα σούρτα φέρτα. Τι λες και εσύ, Μάκη? Διονύση, εγώ με όλα αυτά ξύπνησα και δεν με βλέπω να κοιμάμαι άλλο. Θα σε έρθω αύριο συνεργείο. Θα να πάρω καμιά μπύρα από το ψυγείο. Εσύ θες τίποτα? Τι είναι αυτό σήμερα, τι είναι αυτό το... Κάνει τη σκληρή η γατούλα, αλλά με θέλει σαν τρελή. Αυτό φαίνεται. Διαφώς επέταξε με τις κλωτσίες από το σπίτι. Σκατά τα κάναμε και δυο μας. Σιγά μου, ρε, σε λίγο θα μας πάρουν τηλέφωνο. Οι δικηγόροι τους, γιατί θα έχουν κάνει έτσι διαζυγίου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εν όλα τα άλλα, τα έχεις και την άξιστη σκέψη. Σαν το Σπύρο θα καταντήσουμε. Μόνοι μας και κακομοίριδες. Διονύση, με δρομάζεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δραστικό σαν τι? Δραστικό σαν τι, Διονύση? Μα και πήγαινε τι σου, σε παρακαλώ, δεν είναι πράγμα αυτό. Πήγαινε τι σου. Τι είναι αυτό? Λες να μην έρθουν? Σιγά μην χάσουν την ευκαιρία να δουν το φως, τα αληθινό στη σπηλιά της αποκάλυψη. Να τες έρθουν. Ω, μωρέ, τι γλυκάρες είναι αυτές που έχουμε, ρε. Τι γλυκάρες είναι αυτές. Πάμε στη σπηλιά να δω πως έχει τίποτα κατσίκια γύρω γύρω. Και κατσίκια να έχει, εγώ δεν κολλώνω. Άρχισε τις μαλακίες ο Μάκης. Πρωτότυπο. Γεια σου, Μάκη. Τι γίνεται, γατούλες? Χειροτερεύεις, Μάκη? Σταμάτα. Έλεος. Σιγά, την τελευταία φορά που με πήγες στη σπηλιά μου σκίσες το καλσόν, θυμάσαι? Και τι λένε μου, είναι πρόοδος να μην σου σκίζει το καλσόν? Γι' αυτό στολιστήκαμε, για να μας λυπηθούν, ναι. Α, εσύ έχεις πολύ άγριες διαθέσεις. Εγώ ψιψίνα μαλάχη, στο σκίζω το καλσόν. Και εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας ρίξουμε στην άμμο. Διονύση, παρακαλώ, σταμάτα, μ' ανάβεις. Αυτός ο συνδυασμός άμμος καλτσόν. Αχ, αρκούδε μου. Αρκούδο, ας το καλτσόν και την άμμο. Το θέμα είναι να ζητήσουμε συγγνώμη, ε. Ναι, ναι, Βίκη, συγγνώμη. Αλλά, μαλάχη, το σκίζω το καλτσόν. Αδρακνά μου.
Δεν θα βρω άκρη με αυτό. Φίλοι μου, και εγώ δεν ήθελα να μάθει όλο το σχολείο ότι δεν μου κάθεσαι, αλλά. Δεν τρώγεσαι πια. Εγώ βρε δεν σου κάθομαι. Ή εσύ κοιμάσαι συνέχεια με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Είναι που δεν ήθελα να σε ξεμπροστιάσω, αλλιώ. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσεί. Εμένα αυτό ο συνδυασμό με τρελαίνει. Άμμο, σφυλιά, καλτσό. Τα πάμε αυτά. Άιντε, τρώμε τώρα. Εσύ, και ο δικό μου χρωστά ιστορία. Γενικά αδύναμο μαθητή και αυτάδη. Πολλές φορές εν ώρα μαθήματος βρισκόταν σε λίθαργο ή χασμουριόταν. Συνελήφθη επανειλημμένος στις τουαλέτες να πίνει μπύρες. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Τι να τούτη. Αυτή σε λίγο θα μας βάλει να πληρώνουμε και τις μπύρες. Στο μαγαζί μας, κατάλαβε. Και το που μπλέξαμε. Και βγάλατε και το λύκειο. Εγώ ρε, αν δεν βιαζόμουν να γίνω πατέρας, θα είχα μπει στο Πολυτεχνείο. Απ' τα πόδια με τραβάγανε. Έλα, Μάκη, σε περιμένει το Πολυτεχνείο. Τέτοιος αριστούχος να μην πει στο Πολυτεχνείο, είναι δυνατόν. Φέρτε μου την ιστορία, την ξετινάξω. Νέα, αρχαία και ενδιάμεση. Γιατί δεν μου φέρετε την ιστορία. Ναι, ρε, φέρτε όποια ιστορία θέλετε. Ρε. Θα την περάσω να πίνω την πύρα. Έλα, ρε, πατέρα. Σιγά μου περάσει την ιστορία. Λοιπόν, στον Ειρηνικό, 16 Οκτωβρίου του 1942. 16 Οκτωβρίου 1942, Οι Ιάπωνες έκαναν απόβαση στο Γκουαντανάλ. Εσύ, Διονύση, τώρα που είπες Γκουαντανάλ, με έχει πιάσει μια λιγούρα, ρε. Να μην ειλικρινείς, κι εγώ πεινάω, ε. Τι να κάνουμε, να φτιάξουμε καμιά μακαρονάδα. Σκέτη μου, ωραία, βάλουμε και κανένα παϊδάκι έτσι να αλλάξουμε παραστάση. Ναι, κόψε και μια σαρατούλα. Ωραίο παράδειγμα να δώσουμε στα παιδιά. Να ρίξω και κανένα μπιφτέκι στη σκάρα. Όχι, ρε, Διονύση, ποιος θα τα φέρει αυτά. Εσύ. Αυτό περίμενα να ακούσω. Λοιπόν, Βόρεια Αφρική, 23 Οκτωβρίου του 1942. Ο στρατηγός των ΗΠΑ, Μαρκ Κλάρκ, έφτασε στο Αλγέρι για να πει στους Γάλλους να υποστηρίξουν την επίθεση. Πού έχει το κοιμά? Να μην τελειώσει τη σελίδα. Πού έχει το κοιμά? Έλα ρε παιδιά, έλα ρε αδέλφια, να πούμε ένα τραγουδάκι έτσι ένα πατριωτικό να φτιαχτούμε! Ξεκίνησε και η αντίσταση. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Βρε το φουκαρά. Αέρα παιδιά! Ρε εσύ Διονύση, πότε τελείωσε ο πόλεμος? Το 45. Το 45! Πω, πω, δηλαδή έχουμε άλλα 3 χρόνια ιστορικά γεγονότα. Ναι, έχουμε άλλα 3. Διονύση, πάρ' του με τρόπο το κράσι. Δώσ' το λίγο, Μάκη. Γιατί? Να δείξω λίγο στα μακαρόνια, έτσι θα τρώει και ο Ντούτσε. Κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και ανησύχησε. Το παιδί. Η μάνα ρε βλάκα. Το παιδί δεν ανησυχούσε, η μάνα πολεμάει. Και βάλανε εκεί πέρα τον Τόμ Χάγκς, θα πάνε το βρει. Και βρήκανε άλλο ένα με το ίδιο όνομα. Τελικά αυτός ο Τόμ Χάγκς είναι εντελώς ηλίθιος. Και μεταξύ μας έχω μεγάλες επιφυλάξεις για τη σκηνοθεσία. Μεταξύ μας, Διονύση, έχει δίκιο ο Σπύρος. Η ταινία δεν. Τι εννοείς, με τρομάζεις? Οι ερμηνείες είναι υποτονικές, το σενάριο μαζί από παντού, η πρωταγωνίστρια ψιλοφάλτσα, χορογραφίες δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, τα ρακόρ χοροπηδάνε. Να σου πω κάτι, το μοντάζ πώς φάνηκε? Μετριότατο. Της βάζω μισό αστέρι με το ζόρι. Είσαι σκληρός, Μάκη. Σε παρακαλώ, Διονύση. Απορώ πως πήρε Όσκαρ αυτή η ταινία. Πραγματικά απορώ. Μεταξύ μας, έτσι μου βγει παράξενο αυτό. Τι λες τώρα, το βγάζω εγώ παρά έξω. Τρελός. Βασανιστήρια να μου κάνει και στάβο, εγώ μούγκα. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Λέω να δω. Μάκη, μπορώ να σου πω? Δεν μπορώ τώρα, ρε γατούλα, γιατί διαβάζω για την επίθεση στην Αφρική. Δεν μου λες αυτός ο Μοντγκόμερι. Γιατί το λέγανε Μοντγκόμερι, γιατί φοράγε συνέχεια Μοντγκόμερι. Τώρα θα σου έλεγα, αλλά έχει χάρη που έχω άλλα στο μυαλό μου. Τι έγινε, γατούλα, πες μου. Λοιπόν, σε γουστάρω. Σε γουστάρω. Σε γουστάρω σαν βαρύ και σέρτικο τσιγάρο. Κι εγώ σε γουστάρω. Από τότε που σε είδα, έχω πάθει εξάρτηση. Έχασα τα φρένα μου, μου φύγε η ανάρτηση. Και εμείς τη δουλειά κάνω. Θες κι άλλο? Πες τα, γατούλα, πες τα. Όταν σε σκέφτομαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε κι εγώ μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτομαι το θύμε ύψιλον. Ο γιος σου, ούτε ορθογραφία δεν έχει μάθει τόσα χρόνια. Γράμματος σαν τον πατέρα του. Από σένα πήρε όλα στο αντέγραψε. Μα και πρόσεξε καλά. Κοίταξε να μάθεις ποιος ήταν ο Μοντγκόμερι, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάγι, είναι ακόμα καψούρα? Ποια? Ο Μοντγκόμερι. Αφήστε τώρα αυτά, παιδιά. Τι γίνεται με την επίθεση, ρε Διονύση? Πού είναι ο Μοντγκόμερι? Ο Μοντγκόμερι εδώ ήταν. Κάπου πήγε να σου δείξω αμέσως. Να το σου. Και γιατί δεν φοράει ο Μοντγκόμερι? Είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Περιμένετε, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με τις εξετάσεις μου άνοιξε όρεξη. Εμείς τι πήραμε στο διαγωνισμά του σχολείου? Εσείς οι δύο? Ναι, ναι. 15. Αχα. Και η Εύα τι πήρε?
16. Πω, για κάτσε λίγο Μάρκο τώρα, γιατί τα έχω πάρει, ε. Η Εύα γιατί πήρε 16, αφού εμείς από αυτήν αντιγράψαμε. Κάτσε κατούλα, κάτσε λίγο Ελένη, γιατί τα έχω πάρει. Μάκη, σε παρακαλώ. Διονύση, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ πήρα 17 και ο Διονύση 18 και 3, αφού από αυτόν αντιγράψα. Ωραία οικογένεια. Και να γινότανε όλα αυτά δικά μου. Δικά μας, ρε Φώτη. Και να τα τρώγα όλα. Μαζί θα τα φάμε, ρε Φώτη. Όλα. Να τρώμε κανένα δουλειά, ρε. Ναι, ρε Φώτη, κάνε καμιά δουλειά. Βάλει καμιά παγωμένη μπύρα. Και να Διονύσεις. Γιατί δεν είναι σχολείο, παιδί μου. Υπάρχει ένα θέμα, αλλά. Μπαμπά, να σου πω. Τι έγινε, ρε. Έριξες κανένα αυτοκίνητο από τον κρεμό, πάλι. Ή γραμμίσατε το σχολείο. Μπαμπά, είναι σοβαρό, έλα να σου πω λίγο ιδιαίτερο. Άντε, πάμε. Άφησες καμιά γκόμενα έγκυο. Πού το ξέρεις εσύ? Ποιο ξέρω? Ότι άφησα την κόρη ενός μπάτσου έγκυο. Ποιος ήρθε? Εγώ, τι σου λέω το σύνορα. Μπάτσου είπες? Έλα ρε παπά, το επάγγελμα του πατέρα της επήραξε σένα τώρα ή ότι την άφησα έγκυο? Τι λες, ρε. Ξέρεις τι λες. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε και μην πεις σε κανέναν τίποτα γιατί την έχουμε βάψει, έτσι. Άντε, πάω στο σχολείο τώρα. Διονύση. Τι έγινε, ρε Μάκη? Φέρω ένα μπουκάλι βίσκι. Α, σοβαρά τα πράγματα, τι έπαθες, ρε Μάκη? Τίποτα, μωρέ. Το παιδί έπεσε σε 10 μαθήματα κάτω από τη βάση. Καλά, πρώτη φορά, ρε μωρέ, έπεσε το παιδί κάτω από τη βάση, σιγά. Και μου το λέει έτσι απλά! Μην ξανακούσω για έρωτες! Μην ξανακούσω για γάμου! 10 μέρες έλειψα, μου το διαλύσατε το μαγαζί. Κατούρισες το τεστ. Τι βγήκε? Μια χοντρή παράτα μας. Βγαίνουν από αυτά τα τεστ χοντρές. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σου ξανά κλείσω το τηλέφωνο. Γεια σου ρε Διονύση! Να ζήσεις ρε σαν τα ψηλά βουνά! Φωνάεις ρε. Τώρα ήρθαμε να το ξαναστείλουμε από εκεί που ήρθε. Μακή, βρες καμιά δουλειά να κάνεις? Όχι, λέω να δω τον αγώνα. Και δεν θα φας φιδέα, αγόρι μου! Φιδέε! Διονύση! Περίμενε, μην αρχίσεις, θα σου κάνω παρέα! Έχει χάρη που σέβομαι τον πρόεδρο. Στον πάγκο σου. Παίξτε μπάλα, ρε! Άιντε. Μίτσο! Τρέχουμε τώρα δυνατά, μαρκάρουμε. Μίτσο, δώσε πάσα. Μάρκο, μην κοιμάσαι, πιάσε μια μπύρα. Γιατί αρρωστέρες αγόρι με 100 χρόνια ζωής, πήρε, πολεμήκαμε κατηγορία ψυχή μου! Μια φορά αρρώστησε και να μπήκαμε κατηγορία. Εγώ φεύγω, εσείς πανηγυρίστε με την ησυχία σας. Ποιος είμαι, Μουρίδη! Περίμενε, έλα εδώ, Μάρκο! Έλα εδώ, αγόρι μου, έλα εδώ! Ναι, αγόρι μου! Έλα εδώ, εσύ, πες μου σε παρακαλώ, η Ελένη αυτό παντρεύτηκε, ήταν έγκυος? Ναι, είμαι τρομερός, ναι! Αφήστε τα τώρα, μωρέ, αυτά. Σήμερα θα το γιορτάσουμε. Για το Διονύση μας, που είναι εδώ καιρός και δυνατός. Με μπύρες, με σουβλάκια, με παϊδάκια. Κοκορέτσι. Κοκορέτσι δεν θα βάλετε. Ένα Διονύση τον έχουμε, ρε. Θα τα σπάσουμε, ρε. Θα το διαλύσουμε, ρε, το μαγαζί. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ. Α, λοιπόν, επειδή σε βλέπω λίγο πεσμένο, θα σ' ανεβάσω. Τι του πήρα εγώ του φίλου μου, τι του πήρα εγώ του φίλου μου! Σουβλάκι με τζατζίκι. Όχι, αυτοκίνητο! Πού το? Να το! Αυτό είναι το αμάξι των ονείρων. Με αυτό πας σε άλλες διαστάσεις. Γκόμενες, παραλίες. Μάκη, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά χειμώνιασαι. Έλα ρε, πότε. Ωραίος του, φίλος, τίμιος και κυρίως εργατικός ανεμένα. Μάκη, κόφτες μαλακίες. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Δεν την έζησε τη ζωή του. Δεν έκανε κι αυτός μια τρέλα. Διονύση. Μάκη μου, θα σε ξέχναγα. Διονύση, θα ήθελα άμα μπορείς να με χρηματοδοτήσεις. Αυτό έχει γίνει ήδη. Να ανοίξω δύο υποκαταστήματα. Ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάτρα. Σκέφτομαι να επεκτείνω την επιχείρηση του συνεργείου. Γιατί το κεντρικό κατάστημα το έχει ανοιχτό? Ποιο είναι το κεντρικό?
Εσύ δεν είπες ότι δεν έχω κάνει μία τρέλα στη ζωή μου? Τι τρέλα? Η τρέλα, 4 ρόδες, ζάντες αλουμινίου, 2 θέσεις, κάμπριο. Τι εννοείς? Εννοώ αυτό εδώ, λίγο πιο μεγάλο, 2-2,5 μέτρα. Έξω το έχω παρκαρισμένο, πήγα να το δεις. Όχι, εδώ δεν είναι τίποτα, ένα κομπρεσέρ δουλεύει εδώ. Αυτόν το οδηγείς εσύ? Ναι, αλλά επειδή είμαι πολύ καλός άνθρωπος, στο πουλάω. Πόσο? 40 χιλιάρικα, τσάμπα. Μεταχειρισμένο? Μια μέρα. Παίρνεις ένα δάνειο, κάνεις τη δουλειά σου, ικανοποιείς το όνειρό σου. Σε βάζουμε και μέγα χορηγό στο γήπεδο. Στα αποδοκήρια, στην πόρτα, όπως μπαίνουμε, κάτω από το πόμολο, να μην πολύ φαίνεται κιόλας. Πού να τα βρω τόσα λεφτά? Χάνεις τη χορηγία. Μα 30 χιλιάρικα. Δεν είπα 30, είπα 40. 35 κλείσαμε. Κλείσαμε. Ελενή, θα ήθελα να σε συμβουλευτώ για κάτι. Πες μου. Θέλω να αγοράσω ένα δωράκι στη Βίκη. Γιατί κλείνουμε 18 χρόνια γάμου. Άνε βέβαια, έχετε επέτειο. Σταμάτα ρε Ελένη, μου φωνάζεις. Πάμε λίγο πιο εκεί γιατί αυτοί αρχίσαν το δούλεμα. Εμείς δεν θα ακούσουμε, τότε τι. Σκέφτηκα. Θα της κάνω ένα δώρο special, μωρέ. Όλο στριγκάκια και κιλοτάκια. Ξέρω. Τα βαρέθηκα. Εσύ τι λες? Ξέρω εγώ, κόσμημα, κρουαζιέρα. Τι λες για κρουαζιέρα? Εσύ τι σκέφτηκες? Σκέφτηκα. Ναι. Δηλαδή το αποφάσισα. Α, το αποφάσισες κιόλας. Θα της κάνω δώρο μία προσθετική στήθους. Όχι, ε. Όχι, όχι, καλή ιδέα είναι, Μαγμαλά, να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου έκανε δώρο επί μήκυνση Πέους, εσύ τι θα έκανες, ε? Γιατί έχεις ακούσει τίποτα? Όχι, αστά, μην πάνε. Πάω κι εγώ να βάλω ένα προφυλακτήρα. Σε ποιο συνεργείο θα πας? Στο δικό μου, που κάτουμε. Μπράβο, εξελίξεις. Ωχ, Παναγία μου, τι μαρτύριο είναι αυτό. Μάκη, σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου τη δόση της εφορίας. Βοήθεια! Βοήθεια! Ανοίχτε γαμό τον αλογοσκούφι μου μέσα, γαμό! Μάκη μου, έχεις πάθει κρίση πανικού. Λες άσχετα πράγματα. Έλα εδώ, ηρέμησε. Ελένη, δεν είμαι καλά. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Να σου ανοίξω λίγο το πουκάμισο. Όχι το πουκάμισο, όχι το πουκάμισο. Γιατί, παιδί μου, να αναπνεύσεις λίγο. Υποθετικά πάντα μιλάμε, έτσι. Υπάρχει ο Χ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Ψ. Η Ψ είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά λίγο ζωηρούλα. Και υπάρχει και ο Z, ο οποίος είναι κολλητός του Χ. Υποθετικά μιλάμε πάντα, έτσι. Κάτσε τώρα, γιατί να το βάλουμε. Ο Χ, έτσι, υπάρχει ο Χ, έτσι, και η γυναίκα του είναι η Z. Όχι, όχι. Η γυναίκα του, που είναι ζωηρούλα, είναι η Ψ. Η Ψ, ναι. Ο Z είναι ένας κολλητός του φίλος, αλλά μάλλον και αυτός ζωηρούλης, ε. Ξαναβάλλεις μια σειρά, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί με αυτά. Ναι. Η Ψ είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά λίγο ζωηρούλα. Και ο Ζέτρε, παιδί μου, άντρα είναι. Γι' αυτό θέλει να μαρσάρει, να σπινιάρει, κατάλαβε. Υποθετικά πάντα μιλάμε. Πάντα. Ήμουν αγατούλη, έγινα τίγρη, τώρα γατόπαρδο. Η φυσική εξέλιξη των ειδών. Κύριε Μάκη, μήπως έχετε φωτιά? Κρατήστε τον, είμαι όλος φωτιά. Σήμερα το βράδυ η κυρία Βίκη θα πει το δεσπότη Παναγιώτη. Διονύση, πρέπει να δοκιμάσεις και εσύ. Άσε μας δευλαμένε με τις ανομαλίες που κουμπάνε. Τι κάνεις ρε, τι καμένε, τι με ραντίζεις. Σε βαφτίζω εραστή, γεια σας παιδιά, πάω συνεργείο εγώ. Σε περιμένω απόψε στις 5 στην τάξη 3 να μου αλλάξεις τα λάδια μηχανικά μου το βικάκι σου. Θέλω να με στύψει, να με ξεσουμπήσει και πού μες στην τάξη. Πώς έβαλες από αυτό το πράγμα? Το μισό μπουκά. Οι γυναίκες θέλουν το αλλιώτικο, το πασαλιπανιώτικο. Λοιπόν, θα πάω, θα γδυθώ, θα πασαλιφτώ με λάδι και θα την περιμένω. Αυτή τη σκηνή δεν πρέπει να τη χάσει κανένας μας.
κάτι παλιές γυμναστικές επιδείξεις. Το αλλάζω, το αλλάζω. Παναγιά μου! Μια στιγμή έρχομαι μέσα σου. Μα και τι κάνεις εδώ γυμνός! Είσαι τρελός! Κατούλα, ο γατόπαρδος σε περιμένει. Κάνε μου λιγάκι. Μωρέ, μία μήνυση θα σου κάνω και μία της διαζυγίου επίσης. Τι θέλει εδώ πέρα η εργαλειοθήκη? Την έφερα για να κάνουμε ατμόσφαιρα. Με έχεις κάνει ρεζίλη στο σύλλογο γονέων και εκδαιμόνων και εσύ και οι άλλοι. Οι άλλοι, τα έχουμε για άλλους. Μα και σύναλτα, έχω βάλει κάμερες παντού. Κάμερες, wow, γουστάρω. Τελικά, Μικάκη, είσαι και πολύ βίτσιος, ε. Παναγιά μου! Μακι, βρωμάς! Δεν βγήκαν από την ανησυχία. Κολόφαρδε! Κολόφαρδε! Από το μαγαζί τα πράγματα όλα στη θέση του τα έπιπα. Κολόφαρδε! Έλα ρε, 12 δωδεκάτου. Φαντάσου να ήταν και 2012! Αχ, το Αγίου Σπυρίδωνα, θαύμα πράγμα. Από σήμερα πρέπει να το ανταποδώσετε. Πρέπει να κάνετε καλές πράξεις. Κάνε να μπαίνει η μπύρα στο ποτήρι μόνη της. Καλές πράξεις είπαμε, όχι του σατανά. Και μόνο που ζει ο αδερφός μου είναι μεγάλο θαύμα. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος και καταφέρει επιτέλους να βρει μια γυναίκα. Αυτό και φάρε θαύμα! Μάκη, ανησυχώ πάρα πολύ για τον αδερφό μου. Διονύση, άστο σε μένα. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Τώρα πια δεν ανησυχώ. Έχω ένα σχέδιο. Τώρα τρέμω. Σπύρο! 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 Σπύρο, άκουσέ με. Ναι. Τέκνον μου από λεσθέν, άκουσέ με. Σ' ακούω, ποιος είναι? Σφάλμα μεγάλο και τραγανό. Τρανό. Η απόφασή σου να φύγεις, να παρατήσεις την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Δεν την παρατάω. Πηγαίνω σε μια ιεραποστολή, για καλό πάω. Πήγαινε πλησίον των συγγενών σου και ανακοίνωσε την απόφασή σου να μείνεις εδώ και να βοηθήσεις εδώ. Μα και εκεί που θα πάω θα βοηθήσω. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχισμένοι, με έχουν ανάγκη. Σε χρειάζονται οι φίλοι σου, η οικογένειά σου. Σε χρειάζονται οι φίλοι σου, η οικογένειά σου. Σε χρειάζεται ο αδελφός σου, ο Διονύσης. Σε χρειάζεται ο αδελφός σου, ο Διονύσης. Και ο Μάκης, ο κουμπάρος σου, σε χρειάζεται για να τον βοηθήσει οικονομικός. Εντάξει. 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 Ο αδελφός μου, ο Διονύσης, με αγαπάει. Και εγώ τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά. Το Μάκη, γιατί να τον βοηθήσω? Έλα, παγιατί, καθαρίζω. Σπύρο, πήγαινε γρήγορα στην οικογένειά σου, Σπύρο, εντάξει! Ο Παλιατζής! Γιατί! Έλα, Παλιατζή! Στο διάλογο και εσύ σήμερα! Διονύση, να πάρε τον πλάκο σου τώρα! Μάτα τα καυγίσματα! Έχουν έρθει από την Ολλανδία και τους δείχνουμε τα αξιοθέατα. Έτσι, αγόρι να μου, έτσι, δείξω στα κορίτσια τα ελληνικά αξιοθέατα, όλα τα αξιοθέατα, ε, καταλαβαίνομαστε. Ε, ρε, τι γιο, έκανα εγώ! Το ξέρετε το άλλο, που είναι, θα το ξέρουν τα κορίτσια αυτό, το ένα το χελιδόνι. Όχι. Άρε, ένα το χελιδόνι. Όχι. Ρε, Συμφώτη, πιάσε μια μπύρα και βάλε και μερικές ελίτσες. Θρούμπες. Όλο το χρόνο. Αλλά περισσότερο στις γιορτές. Πρέπει όλοι να κάνουμε καλές πράξεις. Να κάνω και ένα τζίρο στο μαγαζί, ρε παιδιά. Μέρες που είναι να κάνουμε και καμιά καλή πράξη. Αν δεν βοηθήσω τους φίλους μου, Διονύση, ποιους θα βοηθήσω, ποιους! Ο Μάικς άργησε σήμερα, πού είναι? Ένα μου, δεν πάμε καλά και το μαγαζί θα κλείνει στις 6 το απόγευμα. Είστε σοβαροί, μέσα στις γιορτές. Πιο πολλά θα δίνουμε στα παιδιά με τα κάλαντα παρά θα εισπράττουμε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, και εγώ που θα πίνω μπύρες μετά τις 6. Τι? Θα βγάλουμε τα έξοδα του μαγαζιού και θα μοιραστούμε τα κέρδη. Έγινε! Έκλεισε. Πώς έφυγε, ρε κορίτσια, τι λέτε τώρα? Άστε, Διονύση! Εντάξει, Μάκη. Να δούνε την παραπή επιχείρηση, την παραπή δουλειά, σκληρή δουλειά. Και μετά να αναλάβετε για το συνεργείο. Γιατί μέχρι τώρα ποιος το είχε αναλάβει? Ποιο? Λοιπόν, για σας το happy hour αρχίζει από τώρα! Wow! Τι happy είναι αυτό, ρε κορίτσια? Happy hour! Η ώρα που δίνουμε τα ποτά μισή τιμή. Α, δεν πάνε καλά τα κορίτσια. Ρε, θα μπείτε μέσα! Ωραία, αυτό μου αρέσει. Βάλτε τρεις μπύρες να πληρώσω μία μισή. Καλό, ε! Παιδιά, η επιχείρηση δεν είναι απλό πράγμα. Τα πρώτα 10 χρόνια είναι λίγο δύσκολα. Ρωτήστε το Μάκη που έχει τεράστια πείρα σε αυτά. Εγώ έτσι όπως σας βλέπω, ούτε σε 10 χρόνια βλέπω να έχει κέρδος η επιχείρηση. Μιλάει η πείρα. Δεν μιλάει η πείρα, Μάκη, η μπύρα μιλάει. Άιτε από εδώ πέρα, μας κατεμοιάζετε. Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη για την πλάκα σε κόσμο. Παρακαλώ, παρακαλώ, περάστε. Θα σας εξυπηρετήσουν τα κορίτσια. Έχετε κάνει κράτηση? Α, δεν έχετε κάνει κράτηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Το μαγαζί είναι τίγκα. Καλό. Πού πήγαν οι άλλοι? Χειροτερεύει ο Μάκης.
φιλαράκα, να δεν βλέπω εγώ αυτά στα μάτια μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Ένα χειροκρότημα και για τα παιδιά, δεν είμαι μόνος μου. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Για να πέφτουνε στη γη, εμείς να κάνουμε μια γη. Ναι, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι, Μάκη. Έτσι, ναι, δώσ' του. Ωραία, να τα, αυτά είναι. Σημαίνει κάτι, Ιωνισή. Τίποτα, σε καμαρώνουν όλοι αυτό. Ωραία, δώσ' του, κομμά, σε κάτι δουλειά σου, έτσι, μπράβο. Μπίκη, είσαι πολύ τυχερή. Μπράβο. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι. Παιδιά, κοιτάξτε μπροστά, θα συνεχίζει, δεν σταματά έτσι εύκολα. Μάκη! Ο συμμαθητής σας, καλέ, ο... Ο Μαλάκας, ο Ταγιαντάς, ο Περικλής. Ναι. Εσείς που πήρατε το βραβείο του επιχειρηματία της χρονιάς, πείτε μας δύο λόγια για την οικονομία. Επιχειρηματία της χρονιάς, αυτός ο Καραγιώζης. Τι έχει άλλο, μια χαρά είναι. Τι λες, ρε, εσύ. Αυτός την έπεφτε μέχρι και στη Βίκη. Τι θα πει την έπεφτε μέχρι και στη Βίκη, γιατί... Είμαι η Σουζάννα. Είμαι η Τζέσικα. Είμαι η Βανέσα. Είμαι η Μπάρμπαρα. Και εγώ είμαι ο Μάκης. Ιδιοκτήτης του πλυντηρίου, ο Μάκης και υπέβαλε. Μέχρι τώρα, το κλείσιμο του αυτοκινήτου σας ήταν κάτι βαρετό. Από σήμερα όμως, στο πλυντήριο του Μάκη μετατρέπεται σε ένα ταξίδι στη χώρα της φαντασίας. Μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακά μου. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν το πιστεύω. Παναγία μου, εξωγήινη. Καλά το είπε η άλλη στο ραδιόφωνο. Εξωγήινη! Εξωγήινη, Παναγία μου! Μαλούλα μου, εξωγήινη! Εξωγήινη, Παναγίτσα μου! Αστυνομία, νοσοκομεία, πού έλω να πάρω. Μπειραρίες, πέρα. Άσε, θα έρθει όπου να είναι, θα βρείτε τη δικαιολογία. Παιδιά, συνάντησε εξωγήινους, θα πει. Παιδιά! Μάκη! Παιδιά! Μάκη μου! Δεν θα το πιστέψετε. Συνάντησε εξωγήινους. Το πά! Το πά! Και τους χάρισε το παντελόνι σου, Μάκη μου! Θα σου εξηγήσω μετά, γατούλα. Άντε να φας τώρα, μπουκιά δεν πάει κάτω. Πού είχα μείνει? Εκεί που είχε μαυρίσει η νύχτα. Α, μπράβο. Ναι. Οδηγούσα, δεν βρίσκω τίποτα ανοιχτό και πάω στο πάρκο, στο περίπτερο με τα ψυγεία. Ναι, ανοίγεις τα ψυγεία και παίρνεις τις μπύρες. Δεν προλάβα. Κρίμα. Ξαφνικά με πιάνει κόψιμο. Αυτό κάπου μας οδηγεί. Σταματάω το αυτοκίνητο και πάω πίσω από ένα θάμνο. Αρχίζει και δεν είναι το πράγμα. Και εκεί που ναι, βλέπω ένα τέτοιο φως να πέφτει πάνω μου που δεν έχω ξαναδεί. Και καπνός. Πολύ καπνός. Και ξαφνικά μέσα από τον καπνό. Τσούπε ένα εξωγήινο. Μάγια σου! Πρέπει ο υπτάμινος δίσκος να τράκαρε κάπου και ψάχνουν να βρουν ένα καλό φαναλτζή. Και ούφο φαναλτζή στην Ελλάδα δεν έχουμε, εκτός από το Μάκη. Δεν αποκλείεται. Εκτός και αν ψάχνουν για άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Αυτό είναι. Δεν μας λυπάται αυτός. Με βρήκανε και ήρθαν να μου δώσουν το μήνυμα. Ποιο μήνυμα, ρε Μάκη, να μην χέσει τα πάρκα. Είναι κάπως αυτό το μήνυμα, δεν είναι τώρα. Μα μήπως τα κάνα ζευγαράκι και το παρεξήγησες. Ζευγαράκι με γουρλωμένα μάτια και κεραίες. Εσύ είδαν που είσαι σεξίμπολ και τους πετάχτηκαν τα μάτια έξω. Ναι, ρε Ελένη, είμαι σεξίμπολ. Τι είσαι? Σεξίμπολ, Καλτούλα, τα ξέρουμε αυτά. Α. Τα γουρλωμένα μάτια τα καταλαβαίνω. Με είδανε και τους πεταχτήκανε. Οι κεραίες όμως πώς εξηγούνται? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό που μας βασανίζει, ρε Μάκη. Άντε, πάμε λοιπόν να τους δούμε. Να σου πω κάτι, σεξίμπολ. Έλα. Δεν πάμε καλά. Φύρο, έλα να δεις να. Να, εδώ είναι το παντελόνι, εδώ είναι και τα χαρτομάτιλα. Ναι. Μην πας πιο πίσω, ρε χαμένε, μην πας να πατήσει αυτά που άρεσε. Άσε, θα τους μιλήσω εγώ. Σε τι γλώσσα? Το έχω δει σε μια ταινία. Θα κάνω εγώ τις διαπραγματεύσεις. Έλα, έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Κάτσε, ρε Μάκη.
Γεια σας. Θέλουμε ειρήνη. Ουγγ. Σστ. Τους τρομάζεις. Εγώ Μάκης. Εσείς. Εξωγήινοι. Τι είπε. Εξωγήινοι. Πότε τελειώνουν όλα. Αύριο. Τι. Αύριο. Ρώτησε τον τι ώρα. Τι ώρα αύριο. Τα μεσάνυχτα. Τι. Τι ώρα. Αύριο τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ορίστε. Ήρθαν οι άνθρωποι να μας δώσουν το μήνυμα ότι αύριο τελειώνει ο κόσμος. Εσύ, Μάκη, έχω μια απορία. Από όλο τον πλανήτη αυτό το μέρος διαλέξανε και από τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπους εμάς τους δύο επιλέξανε. Βέβαια. Πάμε να το πούμε στους άλλους. Και γιατί το μεταφράζεις, κατά. Μέγκα. Ναι, γεια σας. Μάκης Κοτζάμπα είσαι εδώ. Τον υπεύθυνο ειδήσεων, παρακαλώ. Ναι, περιμένω. Τι έγινε, το κλείσανε. Τι θα πει έχει κλείσει το δελτίο. Από τις 12:30. Τι ληστείες και δολοφονία. Κοίταξε να δεις, αγόρι μου. Είμαι ο Μάκης ο Κοτσάμπασης. Ο Μάκης ο Κοτσάμπασης που πήρα και πριν. Από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Που έχω το συνεργείο. Που κάνω και προσωπική επιτυχία. Άκουσα κάτι και άρχισα να τρέμω γι' αυτό. Το κλείσανε. Δεν υπάρχει κράτος, έχουν διαλυθεί τα πάντα. Ναι, Μάκη μου τώρα εδώ που θα έρθω. Αυτή δεν είναι η εξωγήινη που είδα. Αυτή. Πατατάκια Γκάλαξη. Γεύση από άλλο κόσμο. Αυτό δεν είναι το πάρκο το δικό μας. Το δικό μας. Το βρήκα, ρε. Διαφημιστικό ήτανε. Στο διάλογο. Φαγωθήκατε εσείς εξωγήινοι και εξωγήινοι. Και εξωγήινοι. Ελένη μου, πόσα είναι τα εξτήρια. Τρία. Κάντα δύο. Και εξωγήινοι. Είδατε. Τα δικά μου τα σπερματοζωάρια κινούνται με GPS. Δεν χάνουν τον δρόμο ποτέ. Κομακής εσύ. Τα δικά μου είναι τηλεκατευθυνόμενα. Νήσιο. Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Σοβαρεύει η κατάστασή μου. Πότε πέρασες μαγουλάδες, μικρός ή μεγάλος. Έχει σημασία, ρε Μάκη. Απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω, σε παρακαλώ. Νομίζω πέρασα μεγάλος, κόλλησε από το Γιαννάκη. Γιατί κάνεις ρε Μάκη, τι έγινε. Γιατί αν έχεις περάσει μαγουλάδες μεγάλος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχεις μείνει στήρος. Και τι θα κάνω τώρα, ρε Μάκη. Θα δούμε. Γιατρέ. Ορίστε. Δεν πας απέναντι στο μαγαζί γιατί περιμένουν οι ασθενείς. Τι ώρα είναι. 11:20. Ας περιμένουμε. Λοιπόν, σταματώ. Λοιπόν, για να το εγκαινιάσουμε θα βάλουμε και στίχημα. Και τι στίχημα θα βάλουμε. Πες το. Μπύρες. Είσαι γεμάτος εκπλήξεις. Μου λες, Μάκη μου, θέλεις να συνεχίσεις να είσαι παντρεμένος. Ή μήπως προτιμάς ένα γρήγορο, οδυνηρό διαζύγιο. Να το σκεφτώ λίγο. Ένα, δύο, τρία. Το βρήκα, κορίτσια. Θα πάμε όπερα. Μπράβο, ρε Μάκη! Ναι, ρε παιδί μου, θα πάω να κλείσω εκεί πέρα 4 εισιτηριάκια. Θα το διασκεδάσουμε, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθούμε. Θεωρεί όμως. Πού είναι αυτό? Τα πάνω, τα ψηλά, τα ακριβά. Πάνω, τα ακριβά, ψηλά. Ανοίξουμε και εκεί πέρα και κανένα δύο μπουκαλάκια. Θα το διασκεδάσουμε, ρε παιδί μου. Άμα πια. Το μαλάκα. Ξέχασα να πάει στο παλέτο, θα την πληρώσουμε εμείς την ύφη. Θα δούμε πόσα θα μας φύγουν εκεί πέρα στην όπερα τώρα. Διονύση, δεν με ενοχλεί που τσιρίζει αυτή. Με ενοχλεί ότι τόση ώρα την έχουμε βγάλει ξεροσφύρι. Δεν έρχεται και τον καρσόν να παραγγείλουμε. Συμμετέχει πολύ, συμμετέχει ότι έχει πάθει. Πρέπει να είναι μάλλον η αγαπημένη του όπερα αυτή. Γιατί δεν ξέρω ότι θα έρθει ο Μάρκος. Εγώ το ήξερα ότι θα έρθει ο Μάρκος και του ειδοποίησα ότι θα έρθει ο Μάρκος και ήρθα να δουν τον Μάρκο που ήρθε. Αυτό είναι. Πώς φαίνεται ότι λες ψέματα, Σπύρο μου. Πώς φαίνεται. Έλα, ρε παιδιά, αφήστε τα αυτά τώρα! Φέρτε καμιά πύρα να το γιορτάσουμε που γύρισε που ήρθε το παιδί! Θα τα ακούσουμε κιόλας από μένα, δεν κατάλαβα! Σε παρακαλώ πολύ, Γιαννούλα, σε παρακαλώ πολύ! Βίγιο δεν έχω να διονύσει! Κάτι είναι που δίνουμε τα λεφτά μας τόσα χρόνια και δεν τα παίρνουμε πίσω. Απατεώνες είναι αυτοί που πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Που ποδοπατάνε τον εργαζόμενο που δουλεύει κάτω από άθλιες συνθήκες μέρα νύχτα. Πες, γιατί φωνάει. Γιατί είμαι αριστερός και με πνίγει το δίκιο. Εξαπατήσουμε. Έλα και εσύ, ρε Διονύση, μην το βλέπεις τόσο υπερβολικά. Ο σκοπός ήταν να κάνουμε τη δουλειά μας. Απλώς η έλεση ήταν για άλογο. Μην το βλέπεις εσύ τόσο. Πάω στο συνεργείο. Με αυτά και με αυτά έχω αφήσει τελείως τη δουλειά. Θα το κλείσω το τέλος.
Να τα κάνουμε τα λεφτά, κύριε. Εδώ ο άνθρωπος μας έχει μείνει μισό. Πείτε μας εκεί πέρα πόσο είναι το ποσό εκεί πέρα, να τελειώνουμε. 180.000 ευρώ. 180.000 ευρώ! Γιατί, κύριε μου, μικρό σας φαίνεται το ποσό. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Το μόνο που συμβαίνει, Μάκη, είναι ότι τρως κοιμάσαι και με κρομπίνει τζάμπα. Αυτό είναι το μόνο που συμβαίνει, Μάκη. Διαζύγιο να έπαιρνα, θα μου στήριξε λιγότερο. Μάκη! Δαχτυλίδι. Τι σημαίνει αυτό? Για πες μου εσύ τι σημαίνει. Όχι εσύ θα μου πεις. Όχι εσύ θα μου πεις. Όχι εσύ θα μου πεις. Ωραία, θα σου πω. Τη έκανε πρώτα σιγά μου και μετά την κοπάτησε. Καμία σχέση. Έλα. Την άφησε έγκυο, τη έκανε πρώτα σιγά μου και μετά την κοπάτησε. I'm sorry. Συγγνώμη. Oh, I'm sorry. Συγγνώμη. Sorry again. Have a good night, huh? Sorry again, eh? Have a good night. The toilet is broken. It has no water. Yes? Don't worry! Not a worry! I'll fix! Right now! Thank you. Gina, me for you, fiaxi, frappe? Oh, Greek coffee! Yes! Yes, I'd love some. Best room! Thank you, Spiros. Mikey, best toilet! Thank you, Spiros. Μάκη, βούτα το στυλεκάνι γιατί θα σε βουτήξω ολόκληρο. Οκ, Σπάιρος, οκ. Πίσω. Για αλλάτε εσείς οι δύο μέσα που έχουμε να μιλήσουμε τα οικογενειακά μας. Τι του βρήκα, Χριστέ μου, τι του βρήκα! Θέλεις να σου πω? Όχι ρε, ρωτάω για πλάκα. Ο γιος μας είναι ένα πολυβόλο. Οπλίζει, σημαδεύει, πυροβολεί και ρίχνει κέντρα. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι όλα αυτά που λες. Ρε ηλίθιε, αφού το παιδί είναι του Μάρκου, εσύ τι οδοκατέβεσαι! Είδες, τα έλεγα εγώ. Συγγνώμη παιδιά, χίλια συγγνώμη, τελικά το παιδί είναι το Αντούν. Έλα. Συγγνώμη γατούλα, αλλά στα τεστ έπρεπε να βγαίνει και το όνομα του πατέρα. Τι έγινε παιδιά, γιατί δεν γελάτε? Έλα γατούλα, μου λείπεις. Είμαι μόνος, ξαπλωμένος στον καναπέ. Φοράω μόνο το σλιπάκι που μου έχεις κάνει δώρο. Τίποτα άλλο, το τονίζω αυτό. Το ατέλειο το κορμί μου σε χρειάζεται, τέλος. Γατούλα, μ' ακούς? Ή λέω μαλακίες τόση ώρα μόνος μου? Γατούλα. Γατούλα. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε κάνουν ό,τι θέλουνε. Έλα ρε άρχοντα Μάκη, έλα ρε άρχοντα Μάκη. Στα λόγια μου έρχεσαι ρε Μάκη. Έτσι ρε Θανάση. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Τι έγινε ρε παιδιά, το ξεφορτωθήκατε το μαλλί? Πρέπει να πάθα κράμπα μάλλον. Άφησέ με Διονύση, άφησέ με... Η μάχητο καυγαμήλο. Η μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Μισή ώρα αυτό φωνάζει, μας πετάνε κέρματα στο δρόμο. Μάκη, τι θες εσύ εδώ? Παρακαλώ, ο κύριος. Μάκης Κοτσάμπας, Ισφανοποιεί Αβαφές. Ο σύζυγος της κυρίας από εδώ. Ποιος σύζυγος? Αυτός που μου είπες ότι έχασες? Υπάρχουν χαμοί και χαμοί. Και εσύ σαν χαμένος που είσαι, Μάκη, σηκώ και φύγε τώρα! Γατουλά, θα φύγω, αλλά θα έρθεις και εσύ μαζί. Γιατί αν δεν έρθεις και εσύ μαζί, πρώτον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά και δεύτερον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά. Να κόψω το κοιμά, πάω λίγο δίπλα, γιατί έχω μια κρεμότητα εγώ. Το σκέφτεσαι ακόμα? Hello, παιδιά, μαντέψτε. Να σου πω, αν δεν είσαι ότι είσαι γυναίκα και παιδί, θα έλεγα ότι το ξετυλίγει στο πουρο. Τι θέλεις, καμάρι μου, εσύ? Πτώμα είμαι, ρε παιδιά, πτώμα είμαι. Ο, τι να πιω, καφέ ή μπύρα? Ω, τρομερό δίλημα. Διονύση, γιατί είναι τσαλακωμένο το πουκάμισό σου? Τσακώθηκες με το σίδερο? Δεν το ξετυλίγει στο πουρο, το έχει απλώσει και το κοιτά. Γεια σου, γατούλα. Τι έγινε, τελείωσες? Δηλαδή, τι εννοεί, όποτε θέλετε και όπως θέλετε? Έφευγες, Μάκη? Έφευγα. Στο σπίτι έχω φτιάξει μπριά μου. Ξέρεις τι επικίνδυνη που είναι η Γιόγκα, Μάκη? Σώπα μου, τι επικίνδυνη. Πάνε εκεί πέρα να πούμε, τον τα πόδια, τον τα χέρια, και εκεί πέρα κάνα αυτό, κάνα έτσι. Το πόλι μπορεί να στραμπουλίξουν ένα χέρι από θεία να παθούν. Εγώ δεν ξέρω από μοντάζ. Ο Σπανός είναι φίλος μου. Παιδιά, 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 μην μπλέξουμε τώρα μοντάζ και Ιταλούς και Σπανούς. Σε μας λυπάται αυτός. Είναι μια σειρά αποστάσεις. Εγώ αποστάσεις δεν ανάγκη να μου δείξετε τίποτα. Αποστάσεις ξέρω όλες. Αμα θέλετε. Βυθείτε και ξαπλώστε. Δεν υπάρχει λογαριασμός.
Πες το λίγο πιο καθαρά αυτό. Δεν υπάρχει λογαριασμός. Γιατί δεν υπάρχει, πού τα βάλατε λεφτά, σε καμιά αμερικανική τράπεζα και πατήρησε? Τα πήρα εγώ. Πήρες τα λεφτά, πόσα λεφτά ήταν αυτά, ρε? 30.129, άφησα τις 29. Τι τις άφησες 29, να κρυώνουνε? Γιατί τα πήρες τα λεφτά, ρε? Είχα ένα πρόβλημα με το συνεργείο και σκεφτόμουν αντί να δανειστώ να πάρω τα λεφτά από το λογαριασμό. Δεν είπα τίποτα στη Βίκη, σκέφτηκα θα τα βάλω λίγο-λίγο, αλλά τώρα και με την παγκόσμια κρίση. Αυτό είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση, γιατί αλλιώς εσύ δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι να πω τώρα στην κυρία Βίκη, ότι ο γιος σου δεν θα γίνει πιλότος επειδή δεν υπάρχει μία? Όχι, μην το πεις. Βαρέθηκε ο καναπέ μου να βλέπει τον κόλο σου. Ναι, ρε, σε Διονύση, με αυτό τον παλιό καναπέ εκεί πέρα υπάρχουν κάτι καινούργια εκεί πέρα, αφράτη, ωραίοι. Με αυτό τον καναπέ να πούμε, άλλαξε τον αφιέ. Πάει, τελείωσε. Θα πουλήσω το συνεργείο. Ποιο συνεργείο θα πουλήσει, ρε χαμένα, από αυτό το ρότε ψωμί? Έχει πει στη Βίκη ότι έχει φάει τα λεφτά του λογαριασμού από την τράπεζα? Ναι, χρειάζεται. Θα πιάσω δουλειά σε ένα μεγάλο συνεργείο και θα δουλεύω νύχτα μέρα. Όπως τώρα. Και ακόμα περισσότερο. Άστρα, μα μην σκοτώνεις, αγόρι. Όχι, θα σκοτωθώ! Ακόψα και τις μπύρες! Κι ας μια μπύρα, ρε φώτη. Για το μίτσο μου, για το αγόρι μου. Να γίνει ένα σωστός επαγγελματίας σαν και εμένα. Και πού να πάω, ρε Διονύση, στο Σπύρο? Στο μαγαζί σήμερα δεν τόλμησα να πατήσω. Γιατί τόλμησα εγώ? Μια μπύρα από το πρωί δεν έχω πιει. Και λες μια και είμαι στο Διονύση, ας ανοίξω το ψυγείο να του δώσω να καταλάβει. Βάλτες λίγο στην κατάψυξη, ρε Διονύση. Αν σε ενοχλώ να φύγω. Όχι, κάτσε. Πάμε παρακάτω. Ρέση, είναι ή δεν είναι η γυναίκα τη ζωή σου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να τη χάσω από τη ζωή μου. Και αν καταλάβεις κάποτε ότι την έχασες επειδή δεν έκανες τίποτα τη στιγμή που έπρεπε. Πω, τι είπε ο καλλιτέχνης? Ζωγράφησες πάλι, κύριε Μάκη. Πώς το πες αυτό, για πες το ξανά. Δεν έκανες τίποτα τη στιγμή που έπρεπε. Θες λίγο? Όχι, μωρέ, φτάνει που τα έφερες για μένα, δεν λέω. Η Ελένη έχει να φανεί ο προχτές. Είναι όλα εντάξει στο σπίτι? Όλα εντάξει. Παιδεύει την γυναίκα. Συμβούλια, συνελεύσεις, δασκάλα είναι, παιδεύεται. Με τα τυριά τι έγινε στο μαγαζί? Τώρα αυτό το πράγμα το κανονίζει ο Σπύρος τώρα. Τόση βιασύνη ο Σπύρος για τα τυριά. Α, Διονύση, το επιβεβαιώσαμε, ότι η Ράς μιλάει με αντιπάλους, θα δίνει αλλού τυριά. Τι, μόνο για εμάς δεν τον έχουμε, δεν κατάλαβα. Μόνο για εμάς δεν τον έχουμε, για ποιον τον έχουμε? Δίνει τα τυριά του από εδώ και από εκεί, στο δικό μας μαγαζί θα δίνει. Έβαλες κι εσύ στο συνεργείο τυριά. Ποιο συνεργείο? Έχω στην μπάλα τώρα. Πώς έχει καμιά μπύρα? Για ψάξει και κάτω το φάρμακα. Και άμα δεν έχει, θα πω στην προϊστάμενη να μας φέρει. Έτσι, ψάξει εσύ. Ο άνθρωπος δεν πιέζεται. Δεν μπορείτε να το βλέπετε. Κοντά σου τους δικούς ανθρώπους. Και μπύρες, φέρτε μπύρες, πάρα πολλές μπύρες. Να πιούμε μπύρες, μπόλικες μπύρες, φέρτε. Ναι, ναι, να το γιορτάσουμε. Ναι, να το γιορτάσω. Εγώ να ρωτήσω. Ακούει, Μάκη. Το παιδί ακούει τα πάντα. Ό,τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα. Μας ακούει δηλαδή, κατάλαβες? Ακούει που κοιμόμαστε? Τόσο πολύ ροχαλίζουν. Όχι, Μάκη μου, που δεν κοιμόμαστε ακούει, πριν κοιμηθούμε. Α, αυτό εννοεί. Εντάξει, ρε, μην κάνει μια καλαβόρα σε χαστήρα που ξέρει, μου αρέσει να παρασάρω. Αλλά πε, φίλε μου, σε θέλει μια γυναίκα τόσα χρόνια για τον κορμί σου και τώρα σε πετάει σαν στη μέλη λεμονόκοπα. Σε τόσο μαλάκα, ναι. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλύτερα δεν έχω περάσει τη ζωή μου. Μάκης Κοτσάπας. Βιργινία από Θεσσαλονίκη. Ήρθα για 2-3 μέρες και λέω να μείνω πολύ περισσότερο. Να μείνετε, να μείνετε. Και μια που θα μείνετε να μαζευτούμε έτσι όλοι μαζί να πάμε δυο μας κανένα Athens by night. Βάλε, 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 βάλε. Σταμάτα, σταμάτα. Βάλε, είπα. Σταμάτα. Σταμάτα και φέρε και το πινέλο. Γιατί? Για να ξυριστούμε με τόσο αφρό που έβαλε. Λαμανά. Δεν έχεις να κάνεις καμιά δουλειά εσύ. Το παιδί το κάνει μια χαρά. Πάρα πολύ καλά την κάνει τη δουλειά. Μπράβο, αγόρι. Κάτσε κι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι λες? Και σωστά, ε. Εδώ, εδώ, εδώ. Για σπίτι μπορεί να κάνει. Στο άλλο ανταποκρίνεται. Μαρσάρατε! Το δοκίμασε στο εργαλείο! Κάσε, ρε, σκάσε, εσύ μη σκαψέρε το μαγαζί. Ο γάμος στην Αγία Φιλοθέη δεν θα γίνει? Ναι, γιατί σκέφτεσαι να πας αλλού? Όχι, ένας παπάς μας χρειάζεται και μας το καίει. Τι λες, ρε? Δεν έχει Αγία Φιλοθέη τον παπασέρι? Ναι, αλλά αυτή την Κυριακή και μερικές άλλες δεν θα τον έχει. Γιατί τι είναι? Τούτη είχε ένα ατύχημα, μπροστά ήμουνα. Έλα. Εχθές το βράδυ. Πετάχτηκε με τα μαύρα εκεί πέρα μπροστά στον δρόμο. Μπαμ! Του δίνω μία με το αυτοκίνητο, πάρτε να κάτω. Τι έκανες, ρε, χτύπησες τον παπά που εδώ μας εμφανώσει. Κατάλαβα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Μουλάχα από το στόμα σου και στη θεωρία του αυτή ευλόγησε. Τώρα που είπες αυτή, πάω στο συνεργείο. Μην περιμένουν και αυτοί. Τι βρωμιές είναι αυτές? Καλά σήμερα βρήκες να πας να δουλέψεις. Έχετε κάμα, αντίλη. Πας να μου καταστρέψεις την ωραιότερη μέρα της ζωής μου. Θυμάμαι στο δικό μου το γάμο, ρε Διονύση, που κατέβαινε η τούρτα από το ταβάνι με τροχαλία, σημαίνια, σερβίτσια, η σερβιτόρη, ντυμένη πιγκουίνη, μεγαλεία, μεγαλεία. Εγώ θυμάμαι που είχες αργήσει να έρθεις στην εκκλησία γιατί είχες πει 40 μπύρες. Θυμάσαι και εσύ κάτι πράγματα, ρε Διονύση. Ρε πατέρα, αυτός γιατί ποτέ δεν παντρεύεται? Σωστά, καλά λέει, αγόρι μου, έτσι είναι. Πριν 18 χρόνια και εγώ είπα δεν παντρεύομαι και παντρεύτηκα. Καλεκτήρας, πόδι!
Σύση, Μάκης Κοτσάμπασης. Σύση. Φώτη, βάλε μουσική! Σπύρο, μη χαζεύεις μοίρες! Με μία παιδιά! Πάμε! Έλα, παιδιά, παιδιά, κύκλο, κύκλο, ανοίξτε, ανοίξτε, ανοίξτε! Αστυνομικό τμήμα Ξερολίβαδου. Αστυνομικό τμήμα Ξερολίβαδου. Πάω, πάω, γεια, γεια, γεια. Δεν ήξερες καλά καλά τον δρόμο, δεν ήξερες ότι πρέπει να βάλεις και βενζίνα στο ρημάδι. Δεν είναι βενζίνη, Σπύρο, η Αντλία πρέπει να είναι. Δεν είναι βενζίνη, η Αντλία πρέπει να είναι. Φέρω ένα 16 γερμανοπολίγωνο, εσύ. Ποιο είναι το γερμανοπολίγωνο? Ποιο είναι το γερμανοπολίγωνο? Θα σου δώσω μία, ρε, α σου πω, έχω, ρε. Όλο το καλοκαίρι στο συνεργείο θα σε έχω, ρε. Μα και ηρέμησε, το πρόβλημά μας είναι να βρούμε. Τι έγινε, παιδιά, πάθατε τίποτα? Καλιά, γορίνα μου, εσύ είσαι! Μάκη! Θεμάκο μου, με σώσεις! Το παλικάρι από εδώ παντρεύεται σε 3,5 ώρες, πρέπει να είναι στην Αθήνα! Και από μένα ό,τι θες, πήγαινε έτοιμα και από μένα ό,τι θες! Θέλει από σένα, ρε, τι να θέλει! Φέρ' τον μέσα, φέρ' τον! Έλα, γόρι μου, έλα! Άντε, Μάρκο, γόρι μου! Με σώσεις! Με σώσεις, αγορίνα μου, με σώσεις! Πάμε σένα τώρα να σου δείξω τι είναι το γερμανοπολίτονο, ρε! Να σου δείξω τι είναι το γερμανοπολίτονο! Διονύση, αδελφέ μου, φίλε μου. Μέχρι και ο Μάξι συμπαθητικός μου φαίνεται. Λοιπόν, έχω φορτώσει τα Μάξι. Αυτό το τενεκέ με τις τέσσερις δρόδες. Αυτό. Πάλι στην εικόνα σου, εσύ. Άσε με παρασκάσω, δεν βλέπεις καφέ πίνω. Μπήγαν τα κακόμοιρα διακοπές και είναι εκεί πέρα στο σπίτι χουχουλιασμένα, να πούμε, μέσα στο κρεβάτι. Γιατί άρρωστα είναι? Όχι μόνο, δεν καταλαβαίνεις, μασάρουν εδώ. Και επειδή μασάρουν αυτά, θα φορτωθώ εσένα. Έχω τρία παιδιά και τώρα είναι άρρωστο, το καταλαβαίνεις? Ωραία, θα το φροντίσω εγώ. Θα του βάλω το θερμόμετρό του, θα του δώσω τα χάπια, το σιρόπι του, την πύρα του. Τι? Το σιρόπι του. Τι γίνεται, ρε Διονύση, σε αυτό το σπίτι? Δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί με την ησυχία του? Υπάρχουν και άλλα ξενοδοχεία, Μάκη. Μπήκε, μπικάκι, ματούλα. Τι χαρά είναι αυτή, τι έκπληξη. Το δηλητηρίασες με αρσενικό. Τέλος πάντων, χαίρομαι που ήρθες να κοιμηθείς στο φίλο σου. Εγώ πάω σπίτι. Σταμάτα, Μπήκε. Δύο χρόνια τώρα μπορεί να κάνω πλάκα. Μπορεί να λέω αστεία, μπορεί να κάνω τον τρελό για να γελάνε οι πολλοί θαυμαστές μου, μπορεί να είμαι σύμβολο του σεξ, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάω σοβαρά. Το βλέπω, Μάκη. Το βλέπω όλο το πακέτο. Άντε, γεια τώρα. Γεια σου, Ελένη. Σε είδε έτσι ο γιατρός, είχε αυτό το φοβερό προνόμιο. Βέβαια. Πάω γιατί ανακατεύομαι. Μα Διονύση, παίξε αδιαφορία. Ε, αυτό παίζω. Το μόνο πράγμα που κάνει τις γυναίκες να τρέχουν από πίσω σου είναι η αδιαφορία. Τι είπα τώρα, δίψασα, πάω να πιω καμιά μπύρα στα φέρνα. Έτσι θα πας, με το αρκουδοτόμερο και το σοφρικό? Όχι, θα βάλω κάτι. Γιατί να πάρεις, για χαρά είσαι. Λες, πήγαινε τη σου. Πήγαινε τη σου. Μήπως να ψάξουμε εμείς να το βρούμε αυτό τον πέμπτο τον κληρονόμο? Κληρονόμο, τι κληρονόμο, άκουσα κληρονόμο. Τι κληρονομήσαμε, τι κληρονομήσατε? Κοιμήσου αγγελούδι μου, κοιμήσου επιτέλους. Κι εγώ θα σε πάω στην πλατεία Αριστοτέλους. Όχι ρε Σύμμαρκο, χάλια είναι αυτός ο στίχος. Εγώ στα λαδάδικα θα την πήγαινα, πια Αριστοτέλους. Να σου πω, ναι, εσύ δεν τα βρήκες με την Ανά? Τα βρήκα. Πώς δεν τα βρήκα? Με τη γατούλα μου δεν θα τα βρίσκα. Και γιατί κοιμάσαι εδώ? Ε? Γιατί κοιμάσαι εδώ? Από συνήθεια. Για πες παρακάτω. Δεν πιστεύω ότι τα λουκάνικα να έχουν πιπεριά. Εάν δεν έχουν πιπεριά τα λουκάνικα, δεν εννοώ στη μέρα. Πότε θα μάθεις να τρως, βρε αδερφέ? Η πιπεριά έχει βιταμίνη C και τραβάει μπύρα. Πού είναι μπύρα?